Μέχρι τρελάει τρελάνη το ασχολείται. Τι θε τώρα, να κάνει εκπομπή. Μέχρι τρελάει τρελάνη το ασχολείται. Ωραία, μπλε ρε φίλε, δεν φεύγω. <laughs> 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 τι έγινε, Γιώργη, τι έχουμε. Λοιπόν, ένιωσα πίεση χρονική. Ναι. Και δεν είπα ποιοι κερδίζουν τα διεστήρια για το αυριανό το στο το αγαπημένο σου άθλημα του βόλεϊ. Ε, τίξε, καλή, επιτυχία, καλή επιτυχία στον Ιράκλυ. Δεν νιώθει Και το. 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 Εντάξει, θέλω παιχτούρα. Αριστερό Λοιπόν, ο Στέφανο Κενανίδη και ο Τρίφων Παπαδόπουλο θα πάνε αύριο στην είσοδο στη Μίκρα. Ναι. Μην μην πάνε την τους, πάνε. Ναι, με την ταυτότητά του πάνε. με την ταυτότητα. Μην πάνε πέντε ώρα. Πέντε ώρα είναι το σερβι. Καλά πάνε... σειρά κλειδέα δεν πάει πέντε ώρα. πάνε πιο να, 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 να... να πάνε να το όνομά να πάρουν το εισιτήριο. Καλή επιτυχία. ώρα είναι Με νίκη. Μπάσκετ Ποιο μάτς. Το προηγούμενο. Το Ηρακλή από όλων Πάτρα. Ωραίο μάτς πήγε να Ναι, αλλά εγώ ήμουν εκεί, εσύ δεν ήσουν. Ε. δεν ήμουν γιατί ήμουν δίπλα. Πάρτα. Πάρτα. Όσα μάτσε έχω δει εγώ. Όσα μάτσε έχω δει εγώ την Πασκευή Εσένα, Ηρακλή. Αφού ήμουν δίπλα, ρε. Έμαθε ότι ήμουν εκεί. Όχι τώρα μου το λε. Αποκλείεται. Δεν μου το πει. Δεν σου είπαν ότι ο καλύτερο παίκτη του. Ήταν ο Γιάννη. Στην Κυρκίδα. Ο οποίο δεν έπαιζε. Μακρά μακράν ο καλύτερο. Ξέρω, ήρθαν είχε. τα παιδιά, ήρθαν νομίζω 5 η ώρα ήταν ο αγώνα. 5 και 10 ναι, ο όμω, οι δημοσιογράφοι, οι ρεπόρτερ, κάθονται καμιά ώρα γιατί είχε δηλώσει, έχει και δηλώσει εκεί στην εντεξιδική. Βεβαίω, και θέλω να πω ότι γέμισε το γήπεδο. Τα πήγα, ήταν άδειο και λέω τι έγινε. Αλλά είδα ότι ήξερα ότι είχε αγώνα είχε, στο Καπτατζόγλιο. Εσύ, εσύ έπρεπε να το ξέρει. Το ήξερα. Το ξέρεις. Και χάρηκα πάρα πολύ που ήρθαν όλοι από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ. Αυτό το γουτ τον ξέρει εσύ. Ναι, ε, το ξέρω. Νίκος, τον ξέρεις, Θα τα πείτε τώρα. Το θέμα, θα είναι, θα ο... Θα σκητάλι, το οπότε. θέμα είναι ο Μέξα τώρα να στρώσει την ομάδα. Τι γνώμη για τον Μέξα. Είναι πολύ καλό προπονητή. Τον το ξέρω, τον παρακολουθώ ναι, χρόνια. Τον μπορεί να κάνει ε... να ανεβάσει ομάδα. είναι... Κοίταξε, άμα ο Ηρακλή ήταν λίγο καλύτερο με... Με σε θέμα υλικό. Θέλει ένα ψηλό ακόμα. Δεν είναι ότι θέλει ένα ψηλό. Θέλει, ακόμη ακόμα και ένα, ένα σκόρ. Ένα φωσάδα θέλει. Ένα με πολιτάρχου μόνο δεν γίνεται. Ο πολυτάρχου... με δεν γίνεται. Με έναν δεν γίνεται. Με δύο πολιτάρχου γίνεται. Γιατί ο Σοκ σε... δεν τα βάζει. Εγώ περίμενα να τα βάζει ο Σοκ, αλλά δεν τα βάζει. Εντάξει, το Σοκ τον είδα. Είναι καλό, αλλά δεν είναι. Ε, δεν βάζει 25 πόντου και 20. Χρειάζεται για να βρει κατηγορία απο Α2-Α1. Κλαρκ δεν είναι, είναι άκυρο. Θέλει είναι... δύο έβαι... παίχτε έβαι... να, έχουν... να σου βάζουν 40 πόντου. Δύο παίχτε. 25-15, 20-20, 17-23. Δύο άτομα θα βγουν. δύο πενταδάτου τώρα ακόμα. Ένα ψηλό και κοντό. Ένα... Ένα... Θέλει ένα 34. τεσάρι. Ναι. Γιατί ο Καρούδη. Κακαρούδη. Κακαρούδη, συγγνώμη. Ο δεν σα Ο είναι ομαδικό παίκτη. Δεν θα, δε, θα, θα σου βάλει. Καλό είναι φέτο. Ε, ναι, Κακαρούδη. Καλό είναι μόνο, μόνο κοιτάει ένα σκοράρι. Δεν κοιτάει πίσω. Το πίσω είναι το θέμα. Το πίσω είναι. Άμα είναι να βάζει 15 και τρώσει 25. Άκερ. άκερ πού είναι. Δεν... Πώ ξέρουν θα έχει 5. ο Ηρακλή από ό,τι ξέρω δεν θα, δε θα πάρει άλλον παίκτη. Αφού Αυτήνης... πήρε ρουτ Κάουσκα. Αυτή είναι και και η συμφωνία πάρει, πάρει με το... το Μέξα. Η συμφωνία Ίταξ, με το περίμενε, Μέξα. Περίμενε. Ζήτησε, ρε, το θα μ ο Γουτς μπορεί να έρθει. Σου. Μ' Σακού. Σ' ακούω. Ρίχτα. Ε, βραδινό. Α, <laughs> Λαδάδικα. Απέναντί μου. Απέναντί μου, εγώ πήγα να φάω με έναν φίλο μου. Πού είναι αυτό, να ερχόμαστε, ναι? ε, στο Ζήθο, θα σου πω. <laughs> δεν είναι διαφήμιση. Όχι, το που είναι να έρχομαστε για το ρεπορτάζ. Ήταν ρε, ο GM του Ηρακλή. Ήταν ο πρόεδρο του Ιρακλή, ναι, ο κ. Δρακόπουλο. Ο, 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 ναι. ο Μέξα, όχι απέναντί μου. Εγώ έπαιρνα καφέ απέναντί μου. Έπαιρνα για χειραψία. Χειραψία, έτσι, δεν βέβαια. Α, με τον Γιώργο του Γιανοζάκο, τον Τζίμερμαν. Είμαστε φίλοι γνωστό. Καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Και το λέω, θα πάρει άλλο παίχτη, μου λέει. Δυστυχώ όχι. Όχι, ε. Πάει και ο Γούτ. Ωραία. Άρα, Μέξα, τι γίνεται με αυτό το υλικό. Κοίταξε, άμα πάρει έναν παίχτη ακόμα, είσαι μέσα υποψήφιο. Έτσι πω το είδα εγώ χθε το, τον Ηρακλή. Αυτό δεν θα πάρει, μου λε. Εντάξει, άμα... ρε, φίλε, άμα πιέσει ο προπονητή και ορμήξουν και βρει κάτι και. <κυρίζει> το ορμήξουν. Με τον καλό τον τρόπο. Ναι. Εντάξει, είπαμε του νικητέ. Του είπαμε του νικητέ, είναι να διώξει τώρα έτσι. Θέλω να σου πω ότι παίξτε 10 μήνε μπάσκετ, μην παίζετε 8 μήνε μπάσκετ, φίλοι. Ηρακλήδη. 10 μήνε. Παίξτε 10 μήνε μπάσκετ, όχι 8 μήνε μπάσκετ. Καρφωτή ήταν αυτή. Να πει τώρα ο εδώ. Το ντουέτο θα συνεχιστεί με Νίκο Μασούρα. Ξεκινάμε και ντουέτο, με ντουέτο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, παιδιά. Για το Πετρούνια να αποθεώσετε που με ένα χέρι πήρε. Βέβαια, ο Πετρούνια πήρε πέτρουτα, χρυσό. Πέτρουτα, έτσι, Μόνο το τέτοιο δεν είναι. Η προσγείωση δεν ήταν καλή. Ε. Όλα τα άλλα ήταν τέλεια. Ή καλή. Κανεί δεν το έχει δει, άρα δεν το δείχνουν. Άρα δεν πρέπει να ήταν καλή η προσγείωση. Τέλο πάντων, πήραμε χρυσό μετάλλιο παγκόσμιο. Πάλι η Ελλάδα η σημαία, ο εθνικό μα ύμνο ήταν ψηλά. Ακούστηκε πάλι με πετρούνια. Τι γίνεται με αυτόν τον που... κοντόρε, φίλε. Με ένα νόμο. Έχει και θέμα στο νόμο του. Νομίζω ότι τη Δευτέρα μπαίνει χειρουργείο. Μπαίνει χειρουργείο, το ναι. άκουσα κι εγώ. Έχει αυτό το. που το έχουν οι αθλητέ. Που... που κάνουν τέτοια αθλήματα. Που δω, κάνουν αθλήματα. Ναι. Είναι οι αθητέ που κάνουν ρήψει ναι. του στίβου. Έχουν ναι. κουνούπι μέσα εδώ. Το το έπιεσαι, ρε φίλε. Το είμαι γρήγορο. <laughs> κουνούπι στον αέρα. <laughs> Συνήθω το κάνουν αθλητέ που έχουν. ξέρει, είχα και. πρώην γυναίκα που είχε αυτό. Έχει ναι, ναι. χειρουργείο ακριβώ το ίδιο πράγμα. Ναι. Κόβονται οι τένοντε. Α, μάλιστα. Γιατί προφανώ το θέμα είναι. πάρα πολύ ναι. από τι ρήψει και από αυτά. Και πιστεύω μόλι τελείωσε. Πρέπει να κόπηκε και ο τελευταίο τένοντα που. Γιατί ξέρει, αυτοί δεν κάνουν προπόνηση. Ναι. Τώρα, α πούμε, τρει-τέσσερι μέρε δεν έκανε το πρόγραμμά του. Mm -hmm. Το έκανε, ξέρει Δευτέρα και λέει ασκοπεί τα πάντα. Ναι. Και τώρα, όπω και η, τελευταία βολή που έριξε και πήρε το, ασημένιο μετάλλιο, το χάλκινο μετάλλιο, η πρώην η δικιά μου, mm -hmm. ε, κοπήκαν 9 τένοντε στον νόμο. Με την τελευταία με, βολή. Με, με, με τελευταία βολή. Τέλο πάντων, ωραία. είπαμε και τα. Τα όλα για τον Πετρούνια. Εννοείται. Να είναι καλά ο άνθρωπος, να, να έχει υγεία και να συνεχίσει έτσι να, να φέρνει μεγάλε επιτυχίε. Είσαι ήταν χρυσό σε παγκόσμιο. Το... Παγκόσμιο, φίλε. τρίτο το... φιλτρί... χρυσό. σερί. Ακριβώ. Δεν είναι σερί. πράγματα που είναι εύκολα. πάντα ένα κουμπί και γίνονται. Έτσι, και μπράβο στο, στο παιδί. Είναι και πολύ συμπαθή γενικά ο συγκεκριμένο. Η μορφή του είναι, είναι συμπαθητική, ρε παιδί μου. Έτσι, κοντούλη. Είναι... τον βλέπει, α πούμε, και λε: Είναι ωραίο τύπο. Κατάλαβε. Κάναμε πέρυσι στο μαραθώνιο. Mm -hmm. φωτογραφία μαζί. Mm -hmm. Και την σου ήταν σαν μέχρι Και την έδειξα στα παιδιά μου. Και μου λέει ο γιο μου. Λέω ο αυτό είναι πιο κοντό από Δέκα χρονών ο γιο μου. Δεν του λέω Νικολά, όμω έχει. Ναι, ναι. Τα παγκόσμια και τα ευρωπαϊκά και ολυμπιάδε. Λοιπόν, τι γίνεται. Γίνεται, έχει μπουτουτσινό παναθυναικο Έτσι. 15-24. Χιλιομέτρο το παιχνίδι είναι η αλήθεια, αλλά ο τι Δεν βάζουν γκολ οι okay. με ναι. τίποτα. Yeah. Εντάξει, τώρα βάζει 24 πόντου σε 12 λεπτά είναι αρκετή. Είναι 2 λεπτά, 2 πόντου το λεπτό. Τα ξέρει αυτά τα στατιστικά. Ή... Ε, κάτι ξέρω. Mm. Απλά πλέον με έχουν ρημάξει το μυαλό αυτά τα, στατιστικά. Να ξέρει αυτά τα ειδικά τα, τα, advanced stats. άμα κάτσω να τα δω καμιά φορά και έχω με πολύ και τα παρατάω. Ε, κάτι με τις... Ε... Κοίταξε όμω, ε... όμως, το άθλημα του μπάσκετ σε παίρνει στατιστικά πολύ. Εννοεί. Το ποδόσφαιρο Συμφωνώ. δεν έχει στατιστικό. Συμφωνώ. Απλά πλέον έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ τα στατιστικά. Yeah. Δηλαδή που μπορείς να δεις... Ο Λάγκφορντ όταν σουτάρει με το δεξί, τριπλάρει με το δεξί, πόσο τη εκατό έχει όταν σουτάρει. Όταν πηγαίνει από τα αριστερά, ε, ανακατοχή πόσα βάζει και εκεί και εγώ με λίγο. Εκείνο που το παρατάω, κατάλαβε γιατί δεν. Ε, εδώ ένα. Άκου εδώ ένα κοινό στατιστικό που ανακάλυψε ο Λάζαρο Παπαδόπουλο. Mm -hmm. Που έχει το Αθλέντα και ναι, αυτά. Γνωστό ο Μπασκευολί σα, φίλο, αδερφό. Ε, Εκτό από το Αθλέντα που ναι. είναι κάτι σαν facebook.com, δηλαδή μπείτε μέσα όσοι νέοι αθλητέ θέλετε να φτιάξετε ένα προφίλ σαν το facebook. Τον ε, αθλητών, ε, των όμως, αθλητών. Των αθλητών. Αντί να ανεβάζετε φωτογραφίε με φίλου και με γκόμενε και με τέτοια, ανεβάζετε ε, παιχνίδια, φάσει, highlights και τέτοια. Και σα βλέπουν σχεδόν όλε οι ομάδε στον κόσμο. Mm -hmm. Και προπονητέ και μάνατζερ και τα πάντα. Τέλο πάντων, Αυτό τώρα έχει φτιάξει ένα καινούριο. Λέγεται newstats.eu mm -hmm. Το οποίο τι είναι. Ε, για να μου το εξηγήσει. Μην πήρε κανένα τέλο να καταλάβω. Σας είναι... πούμε, γιατί τα είναι... τελευταία γιατί είναι... τρία που... λεπτά το αγώνα. Υπογραφημένη αυτή η κουβέντα. Δεν γίνεται. <laughs> <laughs> δε, δε <βγαίνει>. <laughs> <laughs> τα τελευταία τρία λεπτά το αγώνα. Συν πέντε, μάλλον λιγότερο από 5 πόντου στο μάτσο. Ναι. ναι. Πόσο τσεκατό έχει ο Σπανούλη στα σου του. Άρα μιλάμε. Το στατιστικό είναι πάρα 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 ναι. πολύ χρήσιμο. Πάρα πολύ χρήσιμο. Για όσοι είδαν το χθεσινό παιχνίδι. Μπορούν να δηλαδή, καταλάβουν γιατί είναι χρήσιμο. Γιατί παίρνει δύο εκατομμύρια. Ακριβώ. Είναι αυτό που λέγαμε <laughs> την άλλη φορά που ήμασταν εδώ. <laughs> αυτό, ναι. αυτό το έλεγα έξω του Γιάννη. Λέγαμε την άλλη φορά για το Σπανούλη. Κάναμε μια κουβέντα. Και λέει ο Γιάννη ότι γι' αυτό παίρνει 2 εκατομμύρια στην γιατί ό,τι και να κάνει στο παιχνίδι, στα τελευταία 2-3 λεπτά θα είναι εκεί που θα σου βάλει την μπάλα μέσα. Και χθε λοιπόν το τσεκά Ολυμπιακό, έτσι, σε ένα παιχνίδι κλειστό, χαμηλό σκορ και όλα αυτά, δεν το πήρε ο Ολυμπιακό, οκ, okay, αλλά ω πανούλη τέρα την περίοδο έβαλε, ε, τρία 3-3 με αυτό το side step που λέγαμε την άλλη φορά ναι, που για ακριβώς. να το κάνεις... Ε, τι περισσότερε φορέ λογικά θα μπουρδουκλωθεί και θα πέσει. Πατά γραμμή συγκεκριμένος, και πέφτει κάτω. Το συγκεκριμένο σουτάρι από τα 8 μέτρα και το βάζει. Ωραία. Και το έκανε χθε τρει φορέ. Και έχασε και ένα ακόμα στο τέλο θα μπορούσε να δώσει και την νίκη στον Ολυμπιακό. Οκ. Ε, δεν μπορούσε να τα βάλει όλα. Ε, ναι, αλλά αυτό, έκανε... που σου, αυτό που σου λέω, συγγνώμη. Έχασε ο Ολυμπιακό και όλοι λένε σαν να κέρδισε ο Ολυμπιακό. Έτσι. Έτσι και όχι είναι. η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη. Ναι, συμφωνώ. Όλη η Ευρώπη. Έχει τρομερέ. Έχει κάτι. Ε, Φωτογραφίε και ξέρει αυτά τα τζιφάκια που είναι, τα, τα βίντεο, τα, τα πολύ μικρά ναι, δεδομένα. Ναι, ναι. Που έχει τον Ιτουβι την ώρα που σουτάρει ο Σπανούλη, Πώ κοιτάει. Έχει σε κάποια φάση τον Βατούτιν, Ο οποίο τα έχει πει ο άνθρωπο. Έτσι ότι ε, το Σπανούλη ρε παιδί μου, τον, ε, Κάθε φορά που τον βλέπουμε, Σκεφτόμαστε την Απάνω μα, Κακάκια. Ε, έχει πολλά τέτοια από χθε. Και έχει μια φάση την οποία σου λέω, Τη λέγαμε και έξω, αφού έχει βάλει δύο στην τέταρτη περίοδο. Είναι μια φάση, ένα επιθετικό rebound. Παίζει μπάλα κάπου εδώ στη, στη βολή τέλο πάντων. Και από τα, από τα χέρια φτάνει στο Σπανούλη, σπάνιλο, τη φτιάχνει την μπάλα στα, κάπου εδώ, στο, <ΣΣΣΣΣΣ> στο, όχι στο κέντρο, λίγο πιο μπροστά. Με το που την παίρνει λοιπόν, <ΣΣΣΣ> ωραία, και κάνει μία τρίπλα, ο Ιτούδη έχει φύγει για και έχει out. πάει στη γραμματεία και ζητάει time out. Όχι όταν σηκώθηκε την μπάλα στον αέρα, με το που έπιασε την μπάλα ο σπανούλη και πήγε να πατήσει για τρει, είχε πάει στο time out. Ήταν ο τρίτο τρίπο το σερί που έβαλε. <ΣΣΣ> τέλο πάντων, δεν τα κατάφερε ο είναι η αλήθεια. Αλλά τηρουμένο των αναλογιών ε, των αναλογιών ε, για, αυτόν αυτό τον Ολυμπιακό σε αυτό το σημείο της σεζόν ε, απέναντι στη Τσέσσεκα, το ότι την κράτησε τόσο χαμηλά το ότι το παιχνίδι πήγε μέχρι το τέλος είναι κάτι που, έξε, είναι αυτό που είναι το να Αυτό το scouting του, του, του προπονητή λέει για να mm -hmm. κερδίσουμε γιατί ο Ολυμπιακός που παίζει πρέπει να κερδίσει ο ναι. Ρεάλ, η ναι, για να κερδίσουμε mm. τη Τζεσέκα μέσα στη Τζεσέκα, τι πρέπει να γίνει, πρέπει να πάει το 50 στου 60 πόντου. Ναι. Γιατί είναι, γιατί είναι μεν ο Ολυμπιακό φέτο ε, με τον Πλάτ θα παίξει πιο επιθετικά σε κάποια φάση τη σεζόν και νομίζω ότι ο θα ανεβάζει πολύ ψηλά και σε ρυθμό και σε σκορ. Αλλά τώρα που μιλάμε πέμπτη αγωνιστική τη Ευρωλίγκα, ε, αν πήγαινε μέσα στη Τζεσέκα για να ανοίξει το ρυθμό, το κοντόρ θα έγραφε 175 ε, ναι. και τώρα θα λέγαμε άλλα πράγματα για τον, ε, για τον Ολυμπιακό. Έτσι. Γιατί α πούμε. Πήγε να έχει τον ρυθμό με μια ομάδα που δεν είναι επίπεδο ΤΣΚ αλλά φέτο είναι πολύ δυνατή. Η Αρμάνι με στην έδρα του και έφαγε 20 και πόντου. Ο Ολυμπιακό από την Αρμάνι που φέτο είναι πολύ βελτιωμένη λόγω του Τζέιμ και λόγω κάποιων άλλων παιχτών που έχει φέρει. Έτσι, αυτό το, το λέμε. Βάλε με το τέτοιο σου. Όχι το τέτοιο, το όνομά σου. Βάλε με το τέτοιο. Δεν είναι καθόλου τέτοιο αυτό. Δεν είναι καθόλου δεφωνικό, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον, με τον Γιάννη Γιαννούλη. Θα τα πούμε πιο πολύ πασχετικά σήμερα, για λόγω τη απουσία του, του συναδέλφου. Ο οποίο ε, πρέπει να είναι ήδη στην Αθήνα, να κάνω λάθο. Ο πρώην συμπαρουσιαστή μου, <laughs> γιατί πλέον είναι πρώην, <laughs> είναι guest star, Έρχεται όποτε το βολεύει. Ξανά <laughs> να τον βρούμε. Οκ. Okay. Ε, θα είμαστε εδώ λοιπόν μέχρι και τι 10. Θα, θα κινηθούμε έτσι αμυγό μπασχετικά και βέβαια να, εντάξει, ότι Αναλύσουμε, υπάρχει. έχουμε. Θα να βγα... yeah. να... Σωμάκι, έχουμε δεν μπορούμε να πούμε. Έχουμε Πάλι... πολύ. Σωμάκι, πράγμα. πάντα έχει. Ε, ε, ε... Να πούμε και του χορηγού μα πριν πάμε βεβαίως. στο διάλειμμα. Είναι το Spa Privé. Για μασά, χαμάμ, σαούνα, τζακούζι. Τα ξέρετε όλα αυτά. Πλέον ο Ιωάννη Κολέτη 24, δίπλα στο One Salonica. Φοβερέ τιμέ και τα πάντα. Περνάμε ωραία, όμορφα, χαλαρώνουμε. Μπράβο του SpaPrive.gr και να δείτε και τι τιμέ και όλα αυτά. Είναι ο Γιάννη Ομαλιά, το Barber Shop. Mm -hmm. Φοβερός. Τώρα άνοιξε δίπλα εκεί που ήταν στη Μακριγιάννη, τώρα πήγε στην Οικομηδία σε 11. Και να μην ξεχνάμε ότι πλέον διασκεδάζουμε στο χρώμα. Κάθε Πέμπτη Βασίλη Δήμα, το βασιλιά τη πόλη. Και κάθε Κυριακή βράδυ, απόγευμα προ βράδυ, ο Ηλίας Καμπακάκη μα κρατάει συντροφιά. Μα κρατάει συντροφιά. Ωραίο. Ωραίο ε. Από τι 7 η ώρα το απόγευμα και μετά τελειώνει το ποδόσφαιρο, τελειώνει το μπάσκετ. 8-9 ώρα, τσουπ πέρα. Ηλία Καμπακάκη, ωραίο. Πάμε στο διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ντουέτο σήμερα διαφορετικό. Γιάννη Γιανούλη, Νίκο Μασχοβίτη, πίσω από το μικρόφωνο, εδώ μέχρι και τι 10. Δεν είναι διαφορετικό, πάμε... αυτό είναι καλύτερο, ρε. <laughs> εδώ μιλάμε μόνο για μπάσκετμπολ. <laughs> το πάμε, το πάμε μπασκετικά. Έχει ημίχρονο στο Μπουντούσνο Παναθηναϊκό. Δεν, δεν τα πηγαίνει καλά Παναθηναϊκό, στην αλήθεια. Δεν, δεν πείθει με την, με την εικόνα του. Και το σκορ είναι χαμηλό, είναι στο 31-31 το, το ημίχρονο τώρα. 31-31 ε, το ημίχρονο. Έχει πολύ ωραίο παιχνίδι στο, στο Κάουνα. Είναι στο 44-43 στο τέλο του ημίχρονου. Ε, η Ζαλγκίδη έχει κινήσει καλύτερα. Είχε, είχε πάει και μέχρι το συν 14. Ε, η Ρεάλ επέστρεψε. Η Ρεάλ, η οποία νομίζω ότι φέτο είναι πολύ πολύ δυνατό φοβόρη Αν είναι η τελευταία χρονιά του Γιούλ στην Ευρώπη, γιατί παίζει για αυτό το δεχόμενο ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δυνατό φοβόρη Πόσο χρόνο είναι ο Γιούλ τώρα, ε, δεν έχει βάλει το 3 από μπροστά σίγουρα. 30 κάτι πρέπει να. 30, 31, κάπου ναι. εκεί. Να... Ναι. Κάπου εκεί. Ναι. Εντάξει, είχε μεγάλο τραυματισμό. Ναι, είχε πολύ μεγάλο τραυματισμό. Δεν ξεχαστώ τώρα. Ε, αλλά. <σφ> νομίζω δεν είναι στο, στο κανός, δεν έχω δει καθόλου. Και πρέπει πριν 2 δύο εβδομάδε πάλι να έχει ένα. Δεν παίζει. Σε ένα παιχνίδι πάλι να έχει ένα χτύπημα, δεν θυμάμαι, δεν μα το έβλεπα κιόλα. Δεν είναι όπω ήταν. Ναι. Καλά, ε. Εντάξει, μετά από τέτοιο τρελό τραυματισμό, φίλε μου. Απλά ξέρει τι γίνεται ο συγκεκριμένο, επειδή έχει ένα πράγμα που δεν το βρίσκει πολύ εύκολα. Είναι σαν το SVET που λέγαμε έξω. Ναι, ναι. Μπορεί να σηκωθεί από τα 9 μέτρα και να το βάλει. Αυτά πλέον στο MBX ότι περνάνε. Τώρα. <laughs> είναι... Το νέο στυλ. <laughs> ε, βέβαια. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Το ε, ότι και... βγήκε ο Popovich τώρα και μίλησε ο Πόποβιτς, πρέπει επειδή μίλησε ο Πόποβιτς, πρέπει να το κάνουμε θέμα. Αν αυτό έχει τέτοιου παίκτε, τι θα του αριθμίσουν, Τα έρετε? Δεν νομίζω. Εντάξει. Δεν νομίζω. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που ο Steve Kerr, mm -hmm. ο προπονητής των Golden State Warriors, έδωσε το ελεύθερο στον Στεφ Κάρι να σουτάρει από όπου να είναι, ό,τι ώρα να είναι, άλλαξε το NBA. Συμφωνώ. Και νομίζω ότι θα αλλάξει και το μπάσκετ τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, βλέπουμε ότι πλέον έχει πολύ το τρίποντο. Πολύ ωραία. Το επόμενο μετά το τρίποντο, νομίζω ότι θα είναι το τρίποντο που πιο μακριά. Δηλαδή να σουτάρει από τα 9. Θα πιστεύω θα βγαίνουν τέτοιοι παίχτε. Δηλαδή παίχτη ναι. ο οποίο θα έχει εύρο το σουτού του από τα 9 μέτρα, από τα 9,5, από τα 10, ούτω ώστε να ανοίγει άμυνα ακόμη περισσότερο. Και να βλέπουμε τέτοιε καταστάσει. Αυτό μιλάω τώρα για μετά από ξέρω εγώ, μια δεκαετία. Κοίταξε, δύσκολο αυτό. Γιατί δεν είναι κάτι που μπορεί να κάνει. Ε... Πώς να το πω τώρα, προπόνηση δεν είναι κάτι που mm. μπορεί να το δουλέψει από πολύ μικρός και να σου κάτσει. Δηλαδή δεν είναι θέμα... Τώρα έχουμε δει ότι τελευταία χρόνια όσο πιο καλό αθλητή είσαι, πιο πολλέ πιθανότητε έχει να παίξει okay, ψηλά ναι. παρά το ταλέντο σου. Mm -hmm. Που ήταν παλιά που άμα έχει ταλέντα, και έχει βάλει την μπάλα στο καλάθι με χίλιου τρόπου. θυμάσαι ναι. ουσία αυτή ήταν κάτι κοντή, κάτι χοντρούλιδε, κάτι με κυλίτσε, κάτι τέτοια. Ήταν δουλειά, ρε φίλε. Τη στο καλάθι ναι. όλα τα άλλα ήταν δευτερεύοντα. Τώρα αυτό έκατσε τώρα μια γενιά. Ό,τι κάνει γενιά, είναι μια ομάδα. Ναι. Μια ομάδα. Και το χιόδοξε ποιο είναι. Ότι άμα δεις τώρα ε, κολεγιακό, mm -hmm. άμα δεις NBA, mm -hmm. σουτάρουν 60-70 τρίποντα οι δυο μάδες χθες, μαζί. Χθες νομίζω ότι οι Celtics, ναι. με τον Γιάννη, ναι. που παίζαν και έρθαν στις Celtics ε, τέσσερις πόντους, σουτάρουν 55. Ε, εντάξει. Ξέρεις, είναι, όχι είναι η μόδα, ναι, η μόδα Την είναι. είναι. Δεν νομίζω η ότι είναι μόδα, είναι. Αλλά, Νομίζω ότι εκεί πάει πλέον. Εκεί πάει. Α πούμε, πε φεύγει ο Κάρι, φεύγει ο Κλέι Τόμψον, φεύγουν δηλαδή ναι. ο Ντουράντ, δηλαδή, ξέρει. Γιατί είναι όλοι υπερσουτέρδοι. Δηλαδή. Νοβίτσκι, αυτοί ξέρει, δηλαδή. Πιστεύει ότι θα βγει άλλη γενιά που θα μπορεί να τα βάζουν από εκεί. Κοίταξε, υποτίθεται ότι αυτό, ο, και, ο καινούριο, αν το πούμε έτσι, η Κάρι είναι αυτό ο Τρέι Γιάνγκ τη ε, που πήγε στην Ατλάντα φέτο. Που ήταν το. Νούμερο ένα, τραφ, ήταν, ναι. δεν θυμάμαι. Το... δεν θυμάμαι ήταν ναι, νούμερο ένα, το νούμερο 1, ναι. 2 ή 3 τέλο πάντων. Αυτό είναι τέτοιο παίχτη κι αυτό. Αυτό δηλαδή. Ένα. Σηκώνεται από τα 9 και ρίχνει. Ναι, ένα. Νομίζω ότι θα έρθουν και άλλοι τέτοιοι στην πορεία. Θα προσπαθήσουν να έρθουν. Ναι, ναι. τουλάχιστον στην Αμερική έτσι, δεν ξέρω από εδώ θα έρθουν. Αυτό ξέρετε είναι καλό. Αυτό είναι καλό για του ψηλού. Γιατί όσο πιο μακριά σου τάρει, τόσο πιο ανοιχτή μένει η ρακέτα και δεν έχει βοήθειε από. Δηλαδή, εγώ τι Της... παρακάλα κάθε χρόνο να έχω σουτέρ. Ναι. Δηλαδή, λέγανε ότι καλά, χαζόσαι, μου λέει, θες να έχεις σουτέρ, να μην, βέσαι, μάλα, μάλα, ποτέ. Να μην μπάλα, μπάλα, <laughs> μπάλα, Φίλε, άμα κάνεις καλό το screen, mm -hmm. δηλαδή πας κάνεις καλό screen στο σουτέρ και σουτάρει μία-δύο φορές μόνος του, τότε βοηθάει και ο δικός σου παίχτης και ναι. μένει μένεις εσύ μόνος σου. Ναι, σωστά. Και άμα δεν στη δώσει, τότε έχεις <laughs> πρόβλημα <laughs> με τους συμπαίκτες, <laughs> το οποίο λύνεται. Κάποια στιγμή μες στα αποδητήρια, λύνεται. Αυτό που λε, Προσπαθεί να το κάνει φέτο η, η Bax του Αδεντοκούμπου αλά... που έχουν φέρει κανονικό προπονητή πλέον. Αυτό που ήταν στην Ατλάντα τα προηγούμενα χρόνια. Το ε... Ωρεχίκε ένα περίεργο επίθετο. Μπούντεν Χόλζερ. Έχει τύχει να του δώσω 2-3 παιχνίδια και διάβαζα κόλπο και μια ανάλυση. Και όντω, χθε το παρατήρησα. Ε, η Bax ήταν η ομάδα που μέχρι πέρσι είχε αν όχι τα λιγότερα τρύποντα που σούταρε. Ε, <εσφυγλίες> ε, <εσφυγλίες> ήταν εκεί πέρα στι <εσφυγλίες> δύο-τρει τελευταίε. <εσφυγλίες> φέτο, λοιπόν, έχει ανέβει στη δεύτερη θέση. Έχει κάνει ακόμα και τον αντίστοιχο Γιανούλη που είχε τον έχει τραβήξει έξω και, του, και, του, και όλο το καλοκαίρι δούλευε. Όχι, όχι το Λόπεθ, τον το Χένσον που είχε. Ο Λόπεθ ήρθε φέτο. Ήρθε φέτο. Και σουτάρει και αυτό τρίπου τα βέρτα. Ο Χένσον που ήταν και από τα προηγούμενα χρόνια, ο οποίο ήταν ρεφίλε φίλε, ήταν ένα παίκτη κλασικό ψηλό, αλλά με δουλειά στα rebound, ε, ναι, να αυτοί, χτυπήσουμε αυτοί... κανένα, να σπρώξουμε να κάνουμε ράνουμε. Φέτο λοιπόν και αυτόν τον έχει τραβήξει στην ε, περιφέρεια, ούτω ώστε να ανοίξει όσο να τον περισσότερα ρακέτα για να έχει χώρο αυτό το, το παλικάρι. Ωραία, να πηδάει από τη βολή και να καρφώνει. <laughs> Εντάξει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πέρσι πολλέ φορέ ε, και τα προηγούμενα χρόνια γενικά, ε, παρότι είχε ανεβάσει πάρα πολύ τα νούμερα του. Ε, Ποια νούμερα του, έχει... Ε, πρώτος παντού είναι. αυτό λέω. <laughs> και επειδή πλέον είναι πραγματικά σε, σε φάση MVP για το NBA, φέτο λοιπόν έχει περισσότερο ε, συνεργασία με το μάτι αυτό το κομμάτι για να έχει χώρο για να παίξει. Έτσι. Χώρια που νομίζω ότι ο σε 2-3 χρόνια ε, νομίζω ότι θα μοιάζει πάρα πολύ τον Ντουράν, φίλε, στο κομμάτι του, του σουτ του παιχνιδιού. Όχι, όχι. Ποτέ δεν πρόκειται να φτάσει εκεί. Όχι, δεν σου λέω, δε, δε, όχι θα είναι Ντουράν. Δεν μπορεί να είναι Ντουράν. Δεν Απλά μπορεί λόγω πρώτον ότι... Πρώτον, σουτάρει από την κοιλιά. Άρακιου. Αυτό το πράγμα λοιπόν νομίζω το βελτιώνει σιγά-σιγά. Δεν βελτιώνεται αυτό γιατί όπω μαθαίνει να σουτάρει από 12-13-14 χρονών, το πολύ πολύ να ανέβει τρει-τέσσερι πόντι, τα χέρια σου δηλαδή από, την κοιλιά, ε. από το όταν λέμε σουτάρει από την κοιλιά, εννοούμε ότι πετά την μπάλα πολύ χαμηλά. Ναι. Και αργεί η μπάλα να φτάσει. Θα κάνει τρίποτο και θέλει δύο δευτερόλεπτα να φτάσει η μπάλα. Ναι. Ο, ο σουτερ, ο σουτερ, ο σουτερ, ο από ψηλά. Ο Αντετοκούμπο δηλαδή δεν σουτάρει πάντα ελεύθερο όπω ο Ντουράν. Γιατί ο Ντουράν για μένα σουτάρει πάντα ελεύθερο. δηλαδή, ελεύθερο. Και δηλαδή, δηλαδή, να είναι πάνω του και δεν το, το βλέπει αυτό το καλάθι. Ξέρει ποιο μπορούσε να κάνει παπάδε και δεν το έκανε γιατί δεν το πίστευε. Ο Ρετζιά. Ο Ρετζιά όταν σουτρε πάνω από το κεφάλι. Αλβέρτη, ναι. πάνω από το κεφάλι. Με είναι τα, και 2-10. Όλοι σουτάραν με τα δάχτυλα. Όλοι σουτάραν με τα δάχτυλα. Τι είναι αυτό όχι το oh, κόλκα σχεδόν από τον όχι κόλκα, τι μου είπε τώρα. Όχι, εννοώ με τα δάχτυλα ότι η μπάλα όπω την έφερνε. Oh. Έφερνε πολύ σπίτι. Πώ το λένε. Τι σχέση γι' αυτό ρε. Όχι, ρε παιδί μου, σου λέω ότι έτσι όπω ήταν και 2-10. Πώ το λένε Ναι, 2-12, 13. Και ήταν από του. Όχι, σουτάρι πάνω από το κεφάλι. Φαντάσου το. Όχι το από μέσα, το απ' έξω κουμπάει το κεφάλι και ο Αντοκούμπου σουτάρει έτσι. Την πετάει ναι. την παλωρετζία. Ο Αλβέρτη, δηλαδή αυτή που σουτάρει, φαίνεται. Δηλαδή, άμα δεις, μια φορά άμα του δει, mm. δηλαδή, άμα θυμηθεί, βάζει ένα βιντεάκι επί τόπου τώρα και το δει, θα καταλάβει τι εννοώ. Ε, αυτοί έπρεπε να σουτάρουν ο Νοβίτσκι. Ναι. Δεν σουτάρει ψηλά. Ναι. Είναι 2-13, 2-14. εφαγε ποτέ τάπα στη okay. σουτ. Νομίζω δεν έφαγε ποτέ. Και δεν ναι. πήδα πήγα κανένα μέτρο. Τόσο από αυτό, νομίζω <laughs> ότι πάντα ο συγκεκριμένο δύο παίχτε δεν έχει πάνω και ψηλού, πάντα Ωραία. θα σουτάρει ελεύθερο. Ο Ντουραντ, ο Νοβίτσκι είναι ναι. Στο σουτ, δηλαδή Α, το σουτ είναι ένα σουτάρι. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Στην πορεία, γιατί δε, δε, όχι. Δεν αλλάζει το χέρι του. Δεν ναι. θα έχει ποτέ εμπιστοσύνη. Θέλει να πατήσει γερά. Γιατί όταν, όταν βλέπει να σουτάρει τρίποντο, δεν έχει ένα δευτερόλεπτο μόνο του. Ναι, σίγουρα θα το σκεφτεί. Ε, σίγουρα θα το σκεφτεί ποτέ. Ντουραν, δεν το έχει βάλει πα, ακόμα πα, στο παιχνίδι ο, του να το, δεν θα το βάλει. ποτέ θα κάνει αφήσει ελεύθερο, θα το βάλω. Δεν μπορεί να τριπλάρει και να σηκωθεί ένα ναι, σίγουρα σου από τρίπλα δεν είναι ελάχιστε φορέ. Άρα, ε, 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 άρα ακυρώνονται. Γιατί ο Κιόνο Βίτσι και ο Ντουράν, τώρα μιλάμε για του σημερινού. Ναι. Πήγαν και άλλοι παίχτε παλιότερα. Ο Πίπεν το έφτιαξε μελλοντικά, ναι. αλλά ο Πίπεν είχε τον Τζόρνταν δίπλα που τον έλεγε κάθε μέρα άντερε βλάκα κάτω <laughs> και στο έλεγε ο Τζόρνταν. Ναι. Δηλαδή, ξέρει τι, 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 έγινε. Την ώρα που σου ήταν χαμηλά, πήγαινε ο Τζόρνταν στην προπόνηση και του χτύπαγε του αγκώνε. Να του ανεβάσει. Για να μην πονάει από, από τι μπουνιέ που τρέπονται, <laughs> φίλε <laughs> έτσι είναι. Ο Πρέλεβιτς σούτερνε από ψηλά. Ο κόρφα, ο, ο γαλακτέρα, δηλαδή τώρα πώ μου Ναι, 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 κατάλαβα. Κατάλαβα. Ο μαματζιόλα σούτερνε τώρα το από τους του παλιού του πάουκ. Λίγο πλάγια, αλλά από την κοιλιά ναι. σου φαινόταν πλάγια. Είναι από χαμηλά. Ναι. Είναι εύστοχα. Δεν λέω ότι δεν είναι εύστοχο σχεδόν, αλλά δεν μπορεί να γίνει τέτοιο εκτελεστή. Ναι ο Πιστεύω ο Γιάννη είναι ο καλύτερο στον κόσμο κοντά στο καλάθι. Δηλαδή ναι, από ναι. τα τρία μέτρα. Και ότι κάτι λέει απλαϊνά που κάνει, mm -hmm. που τα βάζει πολλές... Αυτό γιατί δεν το κάρφωσε. Ακόμα φοβάται ότι θα πηδήξουν οι αντίπαλοι να τον ταπώσουν. Οι αντίπαλοι δεν πηδάει γιατί είναι πόστερ. Είναι πόστερ. Δηλαδή αυτό νομίζω θα το έχει κάνει Και Το κορμί του πλέον το έχει κάνει. Δεν δε μπορεί να πλησιάσει. Ναι, ναι. Ε, είναι πολλέ φορέ που το βλέπει στο παιχνίδι και λε πώ το έφτασε το χέρι του εκεί. Δηλαδή είναι μακριά από το καλάθι, ρε παιδί μου. Ναι. Ωραία, και ξαφνικά βγαίνει ένα χέρι το οποίο έχει φτάσει πάνω στο καλάθι. Αυτό σημαίνει όταν δεν του καρφώνει, γιατί πάντα φτάνει να του καρφώσει. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα φοβάται ο Γιάννη. Ναι. Φοβάται, ε, λογικό ρε παιδί μου. Δεν πρέπει okay. να του καρφώσει όλου 100 φορέ. Κι όμω αυτό μπορεί να του καρφώσει 100 φορέ. Ναι. Σε αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει ρε φίλε με το ότι δεν έχει μεγαλώσει την Αμερική. Δηλαδή, ο Αμερικάνο με το που ξεκινάει τον μπάσκετ πέντε mm. χρονών στο μυαλό έχει να καρφώσει. Έτσι, ε, δεν είναι. ναι. Έτσι. Ναι. Εδώ δεν το έχουμε, ρε φίλε. Εδώ δεν το έχουμε. Ναι. Και αυτό μόλι άρχισε να δε... βλέπει ότι αρχίζει και φτάνει να καρφώσει, δεν ξανα... Ο αδερφό του εδώ τώρα τον βλέπουμε. Ναι. Έκανε λέει και το χασε. Ναι, ναι, ναι. Πάνε ένα παιδάκι και πήδα από πάνω του και κάτω από φτάνετε. Μπε και εσύ με το καλάθι που λέει ο λόγο. Έτσι είναι. Ναι. Αλλά πιστεύω. Σήμερα, σήμερα δηλαδή. Σήμερα πόσο έχει ο μήνα. 2. Σήμερα έχουμε 2 Νοεμβρίου. 2 Νοεμβρίου 2018 ο Αντιτοκούμπο είναι ο καλύτερο που παίξει στον κόσμο. Σήμερα που μιλάμε, αυτή ναι. τη στιγμή, τώρα σήμερα είναι ο καλύτερο που παίξει στον κόσμο. Ναι. Έχει βελτιώσει πάρα πολύ το κομμάτι του Rebound. Νομίζω ότι έχει περίπου τα διπλάσια Μπορεί σε τρει μήνε να μην είναι, να ανέβει ο Λαμπρό, okay. να αεοκάριζε. Okay. Okay. Αλλά είναι Πράξε. μέσα στην τριά. Αλλά σήμερα, έτσι πώς παίζουν σήμερα. Όχι, έχει ξεκινήσει. Αλλά άμα έχει... δεν πάει σε άλλη ομάδα. Να είναι εγώ... πάντα αυτό. Και εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί εκεί που είναι. Να φτάσει σε σημείο να, να, πάρει, να πάρει έναν τίτλο. Δεν, δεν μπορεί νομίζω. να πάρει τίτλο. Μόνο του εκεί πέρα δεν μπορεί. Ούτε επίση είναι ομάδα που ξέρει μπορεί να ψήσει έναν μεγάλο σταρ. Να έρθει. Που να πα Η χιόνια. Αυτό. Τι νομίζει ότι αυτέ οι ομάδε ποτέ δεν πρόκειται να πάρουν. Πήραν πριν 50 χρόνια ήταν ο Τζαμπάρ ναι. και ο. Πώ το λένε, τον Big O. Όσκαρ το Playmaker. Ρόμπερτσον. Ναι. Τότε πήραν το πρωτάθλημα. Την ναι. πρώτη χρονιά του Τζαπάρ το 1969. Ναι. 70, πότε πήγε. Ναι. Όντω αυτό που λε κάποια στιγμή θα πρέπει λογικά να πάει κάπου για να πάρει το πρωτάθλημα πια. Γιατί όπω όπως βλέπουμε όλοι. Δηλαδή ο Ντουράντ, α πούμε, ήταν στην Οκλαχώμα. Σου λέει: Το παίρνω, έφυγε. Πήγε στου ε, Ο Ντουράντ τώρα και... που είναι δύο φορέ πρωταθλητή, δύο φορέ MVP. Γιατί δεν λένε όλοι ότι είναι μέσα στου πέντε καλύτερου. Γιατί δεν τον παραδέχονται. Γιατί ρε φίλε έκανε αυτό το οποίο το κράζουν όλοι. Σου λέει ότι έφυγε από εκεί που ήσουν για να πα να πάρει να πάρεις τίτλου. Ναι. Δηλαδή, και βγήκα που και για μένα. Που για μένα, από τη στιγμή που το έκανε κιόλα έτσι, γιατί όντω. Και εγώ στην αρχή όταν έγινε, έλεγα ρε, εσύ κρίμα παιχτάρα. Χε τη σκότα και, όταν, και έκανε, τέτοια. Αγριβώς, αλλά στου τελικού του έλεγε παιδιά, εγώ εδώ η μπάλα και του καθάρισε. Έτσι. Ε, του καθάρισε εκεί γιατί μαρκάραν του άλλου. Ναι, εκεί τον παραδέχτηκα όμω. Δηλαδή είναι ότι Πήγε πίσω καλύτερο. από τον Κάρι ή πίσω από τον Τόμσον, α πούμε. Ήταν μπροστά. Να σου πω Ήτανε πω κάτι. Πρωταγωνιστής. Τη διαφορά πάλι θα συγκρίνουμε τον Γιάννη με τον ε, Ντουράντ. Ο Ντουράντ δεν είναι ηγέτη. Ο Αντοκούπου παρόλο που είναι πιτσυρικά, παρόλο που είναι 23 χρόνια, 24 από είναι. Ναι. Σαν τον Οφορίκο, ε, 18. Ναι. Ε, είναι ηγέτη. Δηλαδή θα πάρει την ομάδα. Ο Ντουράντ είναι εκτελεστή. Ή το πρώτο λεπτό είναι ή το 48 λεπτό είναι, mm-hmm. αυτό θα σουτάρει ή θα πάρει την προσπάθεια. Yeah. Είναι σαν, σαν το Στογιάκοβιτς, α πούμε, που ξέρεις, κουμπάς μου, μου, ο αδερφός μου, αυτό. Καλύτερος παίξει είναι ο Μποντιρόγκα. <laughs> Δεν είναι ο στο Ιάκοβιτς. <laughs> Μπο, που, που θα με στείλει μήνυμα, πει πέρα τα γιατί μας ακούει. από το Αμέρικα. φιλέ, έτσι είναι. Εσύ μπορεί να βάζει 25 πόντου μεσόωρο. όρο, αλλά όταν χάνει η ομάδα σου, θα τον ποντιρόγκα εκεί. Έτσι είναι. Και όχι ότι θα σε βάλει τους 15 πόντους σε 3 λεπτά, αλλά αυτά που θα κάνει είναι σαν να βάλει η ομάδα 15 πόντου ναι. πόντους σε 3 λεπτά και θα κερδίσει. Έπειτα στον Παναθαϊκό, τον είχα, το είχα συμπέγγει γι' αυτό, που πούμε mm. μιλάω και έτσι. Κάναμε 5 πόντου σε δύο λεπτά πριν τελειώσει. μου, εντάξει, θα πάρει την μπάλα ο Ντέιαν. Θα κάνει εκεί πέρα τα δικά του. Θα κάνει εκεί την προσπίση, εκεί την, την... την... την τα θα ναι. σπρώξει εμένα να χτυπήσω. <laughs> με έκανε φάουλ. <laughs> Τον είχα συμπέκτη και με έκανε φάουλ. <laughs> Το πιστεύει, δηλαδή εκεί που πήγε να σε μια ηθία, <laughs> ξαφνικά έφευγα διαγώνια. <laughs> με, με πέταγε απ' άλλου αντιπάλου. <laughs> να εγώ έπεφτα κάτω. Ξέρεις, δεν ήταν φάουλ, γιατί πηδικλώθηκα. Δεν ναι. ναι. Και έκανε αυτό. Good job, Yannis. να σου πω λέω κάτι. Ο με μάτωμα στο κεφάλι. Το Ποντιρόγκα τώρα ναι. έπαιζε. Είχε, είχε τον ίδιο ρόλο. Σήμερα. Ναι. Ναι ρε φίλε. Τον είχε. Να σου πω γιατί με... όμω. όμως. το εξηγήσω. Mm -hmm. Είναι 2-5 ναι. που είναι παραπάνω από το Είναι πιο ψηλός από μένα. Ε, όπως ανοίγουν όλοι γιατί πάντα έπαιρνε την μπάλα στην κορυφή. Ναι. Και έφτανε μετά τη βολή. Κάπου εκεί δηλαδή, και έκανε την προσπάθεια. Εδώ. Ναι, σωστά. σωστά. τώρα. Οι γάτι άλλοι αντίπαλοι προπονητέ λέγανε Ποντιρόγκο, Playmaker 1-2-3. Ξέρετε, δηλαδή κοντό. Ναι. Βάζανε ένα, ένα, ένα 90 το μαρκάρι, 95. Mm -hmm. 2 Δύο πέντε αυτό, 10 πόντου διαφορά. Συν 10 πόντου στα χέρια η διαφορά. Ελεύθερο πάντα. Έκανε και την ωραία προσπίση, σούταρε από ψηλά. Ναι. ο δεν ήταν σουτέρ. Δεν, δηλαδή παίξει που θα πάρει την μπάλα από το τρίποντο και θα σου σκοτώσει. Ε, μέσω όρο, ένα τρίποντο κάθε αγώνα, δύο maximum. Ναι. Και αυτό γιατί έπαιζε 35 λεπτά. Ναι. Έπρεπε ναι. να σουτάρει για μεγαλύτερο το μαρκάραν όλοι μέσα. Ναι δεν ήταν άστοχο. Καλό ήταν, αλλά δεν έπαιρνε προσπάθειε. Ήταν με κοιλιέ ε, και το, με τέτοια. Το, το τρίποντο το είχε τελευταία επιλογή. Δηλαδή θα έπρεπε να του μείνει μπάλα στο χέρι σου. Όσο <στα> το θυμάμαι εγώ στο Παναφυναϊκό. Ναι, έτσι ήταν. γιατί πιο πριν δεν, δεν, μπορώ να πω το θυμάμαι. Στο, στο Παναφυναϊκό και εγώ εικόνε από τον. αυτό πιστεύω. ο ο, μεγαλύτερο παίκτη που έχω δει ποτέ ζωή μου να παίζει. Ναι. Ευρωπαίο. Ναι. τον Γκάλι δεν τον πρόλαβα. Δηλαδή που έπαιξε αντίπαλο αυτό η ναι, είναι ο Μποντιρόγκα, δηλαδή, ο καλύτερος. Ε, και όσον αφορά και, και νοοτροπία, δηλαδή ναι, το είναι. κομμάτι που έχει να κάνει στο, στον ηγετικό ρόλο και σε όλα αυτά, έτσι δεν είναι. Βέβαια, έβαζε... Για να είσαι <coughs> και, και τέτοιο παίκτη, πρέπει να έχεις και, και μυαλό και καρδιά <coughs> και Φυσικά, όλα. Εννοείται. Έβαζε τον Αλβέρτη μπροστά <coughs> και έλεγε, Φράγκη... Καπιτάνο με τα εις αγγλικά, ιταλικά και μας το έπαιζε Ιταλός γιατί έπαιξε δύο χρόνια στην Ιταλία, τον έλεγε Καπιτάνιο, τον έβαζε τον Αλβέρτη, που ο Αλβέρτης είναι η σημαία του Παναγιακού και όλα αυτά και αυτός από πίσω κανόνιζε τα πάντα μέσα στην ομάδα. Επειδή Φράγκη μήπω είναι καλύτερα να πει λίγο τον Γιάννουλη, ξέρω εγώ, να κάνει λίγο αυτό. Α, άδρα, πήγαινε, στο Μίτλε τον Ντάλ, πήγαινε, στον Κουτλάι, ξέρω, σου τάρει πολύ. που είμαστε κι εμεί εδώ πέρα παίχτε. ο Τούρκο θα ξέρει τον έννοια του Τούρκου φέρνει την μπάλα την Ε, ήταν ωραίο, είναι ρε παιδί μου, εντάξει. Πάμε και στο άλλο διάλειμμα τώρα για να γυρίσουμε να δούμε το αυριανό παιχνίδι και λίγο Ευρώπη. Ναι. Και τα λέμε. Στο τραγούδι. Ναι. Βοήθαμε λίγο εμένα που δεν είμαι του ρεπερτορίου ναι. Που είναι πολύ ωραίο. να Είναι παλιό και το ξαναέβγαλε τώρα ή το έβγαλε τώρα. Είναι καμιά πενταετία. Ναι. Δεν ακούστηκε Α, πολύ. okay. Δεν είχε okay. καλή επικοινωνία. Okay. Ε, GPS. <laughs> ναι. Ε, και πήγε στον Σπύρο Παπαδόπουλο. Ναι. Έκανε μια συγκλονιστική ερμηνεία ο Θέμης Αδαμαντίδης. Δεν ξέρω, δηλαδή είναι 50 φορές καλύτερο από το αληθινό βίντεο κλιπ και mm -hmm. ήχο όλα τα πάντα. Και χάρη σε αυτό... Το τραγούδι τελείως, είναι γνωστά, δηλαδή, είναι, δηλαδή, είναι το... Okay. Το hit χρονιά, δηλαδή στα Music Awards, στα MMA, <laughs> πώ τα <θα> λέει <laughs> εκείνο. ο... Mad, Mad uh, awards, VMA. Ναι. VMA. Ναι. Πρέπει να γίνει το τραγούδι της χρονιάς, παρόλο που δεν είναι φετινό, περσινό, τύπος το λένε αυτοί, πώς ψηφίζουν. Οκ. Okay. Ε, εντάξει, μακρά, δηλαδή, είναι απίστευτο. Πήγα τον άκουσα και live, δεν είναι... Τώρα έκατσε, τώρα... Γιατί έχω πάει Σπύρο Παπαδόπουλο. Mm -hmm. Έχω περάσει ένα από τα καλύτερα βράδια της ζωής μου. Mm -hmm. φορ, Χίλιες φορές καλύτερα από <laughs> Να. Ήταν βράδυ και... το γύρισμα. Το Γιατί βράδυ... αυτό ήταν ερωτηματικό. Το, είναι το βράδυ ξεκίνησε... Ναι. ξεκίνησε, 8 η ώρα να είμαστε εκεί το απόγευμα. Ναι. Για να βαφτούμε, να κάνουμε να ράνουμε. Ξέρεις, ναι. οι γυναίκε είχε και πόλη και πέρα να φτιάχτούν. Mm -hmm. Ξεκίνησε 9 Ξεκίνησε 9.30 ώρα και κλείσαμε 5 η ώρα το πρωί. Μα δίνανε κάθε μία, όχι μία, κάθε μία ώρα χοντρά-χοντρά κάτι με ζεδάκια, ξέρεις, Κάτι πατάτε φούρνου, κάτι. Yeah, yeah. Ποτόπολη, εντάξει, ατελείωτο. Ωραία, έγινε αντίρλα. Ναι, εντάξει. <laughs> <laughs> αλλά σου λέω 8-9 ώρε ήμασταν εκεί, Ατέλειωτα. Αλλά ξέρει, εγώ πέτυχα θέματα Δαμαντίδη. Πήγα για τον καρά με κάλε σου, ο καρά, εννοεί την πιλάρα. Yeah. Θεό. Η... Πίτσα Παπαδοπούλου. Πού να πατήσει πράγματα σε που ζούμε και γίνεται, ρε, τώρα ε. όλου μα. Και, με ρώταγε, και με ρώταγε, με, ρώτα, ε, τι ασχολείσαι, τι να ασχολούμαι με ρε μεγάλε παπαδόπουλε, Παπαδόπουλο, ρε παπα, Στην <σχ> εθνική Ελλάδο έχω έρθει. <σχ> Κωνσταντίνα ήταν ε, αυτή από την Κύπρο, δεν ναι. μιλάμε. απίστευτα. Ο Παντελίδη. Ναι. Παντελή ήταν, ξέρει, κανένα μήνα πριν φύγει γι' αυτό, πριν ναι. από αυτό που έγινε. Δηλαδή. Η dream team δηλαδή το, το Ψω μαγαζί. Δω, με, θυμάμαι σαν τώρα. Ε, κύριε Γιάννου, ευχαριστούμε που ήρθατε για αυτό. Τι έχετε, με τι Τι να ασχολούμαι, ρε μεγάλα, με εθνική Ελλάδα. Δηλαδή, του κάνω φορά τη ζωή μου, Έχω πάει σε δύο-τρει φορέ τα μπουζούκια στη ζωή μου. και ξέρει, του κοίταζα. Του έλεγα ευχαριστώ για την που με κάλεσε. μπορεί να έχουμε κάθε εβδομάδα, δηλαδή. Ξέρεις, ναι. Απίστευτο. Ναι. Εντάξει, περάσαμε καταπληκτικά. Πραγματικά, αλλά ο Θέμη Αδαμαντίδη είναι, αυτό που λένε, ρε παιδί μου έχει η φωνή του, είναι κρυστάλλινη. Έκαναν πρόβεση οι άλλοι τραγουδιστέ, ξέρει, δεν του άρεσε αυτό τίποτα. Αυτό και η πίτσα Παπαδοπούλου, ξέρει, δηλαδή κατευθείαν. Mm -hmm. Ε, παιδιά, τα ξέρετε τα τραγούδια μου. Ξέρεις, και γλυκή, ε, άνθρωπο και οι δύο. Ήταν φοβεροί. Εντάξει, mm -hmm. όλοι και ο Καράζη. Μάλιστα. Και... Mm -hmm. Τέλο πάντων, να πούμε ότι στο Sky ξεκίνησε τον καλά. My style δεν, βλέπω, rocks. δεν βλέπω πολύ τέτοιο. Τι είσαι, δε, είσαι δεν το έχω άλλο. Δεν έχει ασχοληθεί φέτο να σου πω την αλήθεια. Το έχω δει, έχω δει ελάχιστα. Ναι, αλλά δεν έχει το περσινό βέβαια. Το... Ξέρετε, ό,τι γίνεται πρώτο. Ε, ναι ρε φίλοι, μετά το δεύτερο. Τώρα μου λένε Έτσι. να πάω στο survivor. Τι να πάω να κάνω τώρα, το, στο πρώτο έπρεπε να πάω. <laughs> δεν μπορώ να κάνω το Erping. Αν μπορούσα <laughs> να κάνω το Erping θα πήγαινα. <laughs> θα πήγαινα, αλήθεια στο λέω. <laughs> είχα είχα πρόταση. Είχα δεύτερη πρόταση. Survivor 3 δηλαδή τώρα. Survivor δεν πάω. Κάτι άλλο. Κάτι άλλο πρέπει να βγει. Ναι. Άμα με θα πάω, ό,τι μου πούνε θα πάω. <laughs> ,τι ό,τι στο, Σε αυτό που παίζει ο Αντένα, πήρε τώρα παλιού παίχτε του Survivor του πρώτο. Ε, ναι, ρε φίλε, τι, <laughs> αυτό είναι το πρώτο. Κατάλαβε. Δηλαδή, ο Ντάνο το, ναι. το θυμάσαι, ο άλλος άλλο ο πειρατή το θυμάσαι, Αυτός πήρε, ο Σπαλιάρα το θυμάσαι. Αυτό πήρε. Ο Τσάνγκ. Ο Αυτό Τσάγκ. πάει στο, στο νόματς, τώρα, Ο Τσάγκ που, 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 που άνοιξε την έκθεση. Ποιο είναι ναι, ρε Τσάγκ. <laughs> ο Ρέση Τσάγκ. Και όμω είναι ο Ρέση Τσάγκ. τσάγκ. <laughs> το θυμάσαι. Έφτιαχνε τι κούνιε. <laughs> να, δεν το θυμάμαι. Έφτιαχνε τι κούνιε. <laughs> στο δεύτερο. Δεν θυμάμαι κανέναν. Κατάλαβε. Κανέναν. Καταρχά, φίλο στο πρώτο survivor είχε survivor και αδειάζει δρόμοι. Έλεγε εγώ βλέπω ο survivor. Κρατούσε 4 ώρε το επεισόδιο. Και γι' αυτό σου Τώρα τι να κάνει, Όταν θα ξαναξεκινήσει γι' αυτό και το τρίτο. Κατάλαβε. Δηλαδή τώρα δεν πάω. Βρείτε κάτι άλλο. Μάγκε είμαι μέσα. Δεν είναι. είμαι Ωραία. μέσα. Ωραία. Λοιπόν, επιστρέφω τα δικά μα. Ο Παναφυναϊκό είναι ο συν 4 τέλο τρίτη περίοδου. 46-50 είναι το μα Μαυροβούνιο. Γίνεται πολύ ωραίο παιχνίδι στη, στη Λιθουανία. 64-56 περίπου 2,5 λεπτά με το τέλο τη τρίτη περίοδου είναι μπροστά τη Αλγκύρη επί τη Ρεάλ. Ε, ο Πατσόκα κέρδισε εύκολα κάπου σε κάποια φάση ήταν 79-53, κάτι τέτοιο Κέρδισε 82-56 την. Όχι. Κέρδισε, κέρδισε 87-72 την Γκραν Κανάρια. Σε κανένα μισά το τζάμπολ στο Μιλάνο, Αρμάνι Μιλάνο με την ΕΦΕΣ. Το παιχνίδι που ολοκληρώνεται η πέμπτη αγωνιστική. Σα αρέσει ε, έτσι το σύστημα. Και... Με 30 γόνε. Ωραίο, ωραίο, είναι. Ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κουραστικό για του παίχτε και τι ομάδε του Αλλά για αυτό που είναι απ' έξω ε, είναι πολύ ωραίο. Είναι ωραίο. Και ειδικά οι εβδομάδε που έχουν και διπλά παιχνίδια, Πιστεύει είναι... ότι θα το κάνει η NBA κάποια στιγμή, ο... Κάποια στιγμή θα το κάνει, ναι. Είναι δεδομένο. Είναι... Καταρχά, για μένα πλέον είναι άδικο έτσι όπω γίνεται η Ευρωλίγκα να έχει Final Four. Δεν έχει πλέον νόημα. Δηλαδή, ρε φίλο, όταν εγώ παίζω 30 παιχνίδια, 30 παιχνίδια ναι. για να βγω πρώτο. Κι το σπανούλε και σε βάζει δυο τριβολιά. Δεν σε αυτά τρίποτα σε ένα παιχνίδι. <laughs> και ένα. και ένα. αποκλείω με από το τελικό. Ε, όχι, ρε φίλο, είναι άδικο. <laughs> έτσι δεν είναι. Δεν είναι όπω παλιά που ήταν όμιλοι, νοκάουτ και όλα ναι, αυτά. Ναι, ναι, ήταν με παλιά. Ήταν... Νομίζω ότι θα πρέπει να πάει σε κάποια φάση θα πρέπει να πάει και με, και με play off η δουλειά. Που θα είναι και το πιο δίκαιο. Δηλαδή να πει ότι κάποιο βγήκε πρώτο στην κανονική περίοδο, έχει ρεφίλε πλεονέκτημα έδρα, ωραία και παίζεται έτσι. Α γίνεται σε τέσσερι νίκε, δεν ξέρω. Ναι. Το Eurocup νομίζω ότι έτσι γίνεται. Το Eurocup που δεν είναι διαδικασία τέτοια, δεν είναι, με, δεν είναι πρωτάθλημα, είναι με ομίλου και νοκάουτ ναι, και αυτά. Ναι, ναι, πάει στο τέλο στι δύο νίκε. Κάπω έτσι νομίζω να πάει και προλίκες, θα πιο δίκαιο. Οκ, καλό το Final Four. Δίνει δυνατότητα σε κάποιον που ο Ολυμπιακό, για παράδειγμα, μπορεί να μην είναι τόσο φαβορή να το κατακτήσει. Αλλά έτσι όπω πάει είναι πιο δίκαιο, νομίζω. Το έχει πει ο Ιτούδη αυτό πράγμα και έχει δει γιατί έχει καεί, πολλέ φορέ από αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, ο Ιτούδη τώρα. Τι έχει καεί, Έχει καεί, ρε φιλέ. Δεν, είχε. 50 εκατομμύρια budget έχει. Τι έχει καεί. Ναι, ρε φιλέ, συμφωνώ. ωραία, πολύ ωραία. 50 εκατομμύρια budget. Και πα ένα παιχνίδι γιατί και ο άλλο μπορεί να μην έχει 5 εκατομμύρια, έχει 25, σου λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Και τα βάζει όλα. Και έχασε. Έχει το δικαίωμα να έχει και ο άλλο 50 εκατομμύρια. Έχει το δικαίωμα το και έχει, άλλη το. ομάδα. Το. Άρα. Ναι, ρε, θέλω να σου πω ότι. Εγώ σε καταλαβαίνω τι εννοεί, αλλά δεν πρέπει και το επειδή το πιάνουμε τη συνέχεια αυτή τη συζήτηση. Ε, και ένα τραυματισμό, ρε φίλε. Ναι. Ένα, ένα. Ε, ένας δεν ξύπνησε. Ένα στραβοκιμήθηκε. Ένα ήταν ο Ντιγκάρετ στη Βιτόρια. Ψάχναμε να το βρούμε στον Καλιγούλα. Δηλαδή, ο Ντιγκάρετ τότε έπαιρνε 700-800.000 δολάρια. Πότε το 1990 6.000-600, ναι, 600.000. Και ψάχναμε να το βρούμε στον Καλιγούλα. Το ίδιο πράγμα μου λε. Δηλαδή, τώρα ο Ιτούδη. Ένα παίκτη του δεν ξύπνησε καλά. Έκανε τρία φάουλ. Δεν πιάσαν τα μπε τα φρένα του. Και έπεσα ναι. πάνω στον κοντό. Ναι. ναι, αλλά αυτή είναι και η ομορφιά του αθεντισμού όμως. Ναι. Ε, εντάξει, το θέμα είναι ότι παίξανε Ευρώπη, είχαμε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Mm -hmm. Νίκες όλοι. Νίκες όλοι, πρώτη φορά νομίζω έγινε αυτό. Ναι, στο Τζάμπερς Λινγκ νίκες όλοι πρώτη πρώτη φορά. Κάνει τρομερά πράγματα ο Προμηθέας, τρομερά ο, πράγματα. Ο Προμηθέας, ναι, αλλά να σου πω κάτι... Μάγκα ο Προμηθέας για μένα. Φυσικά. Αυτό πρέπει να κάνει ο Πάουκ. Δεν το συζητάμε. Αυτό πρέπει να κάνει ο Πάουκ να μην το νοιάζει το ελληνικό mm. πρωτάθλημα. Γιατί τι θα γίνει. Αυγεί τρίτου, αυγεί τέλου, αυγεί πέμπτου, αυγεί έκτου και. δεν νομίζω ότι δεν τον νοιάζει ο Προμηθέα. απλά. Δεν το νοιάζει. Φαίνεται. Εσύ, όχι, το νοιάζει, Φαίνεται, βρε, το νοιάζεται. παιχνίδι Πάουκ προμηθεία. Φάνηκε. Από του παίκτε, όχι από τον προπονητή, όχι από τη διοίκηση. Mm. Δεν εννοώ σαν φιλοσοφία. Φαίνεται. Τι τον νοιάζει τώρα το γκίκα σε ένα. Άδειο γήπεδο με το παλατάκι, με το μπάο και με το. ξέρει. Να κάνει. Δε, το... Δεν νομίζω. Αυτό θέλει να πάει να παίξει η Ευρώπη απλά τώρα. Αλλά πιστεύω ότι σίγουρα γιατί πολλά από αυτά τα παιδιά είναι. και φυσικά και για την πόλη, έτσι, και για τον προμηθέα και για την είναι ομάδα, δε, δε. είναι κάτι καινούριο. Ε, οπότε ξέρει, λίγο παραπάνω κίνητρο παίρνει αυτά τα παιχνίδια. Δεν θα ανοίξει το αεροδρόμιο και... στην Πάτρα μετά από 25 χρόνια. <laughs> να θα ανοίξει το αεροδρόμιο. Να. Τι, άμα συνεχιστεί ε, έτσι. Α πούμε προχθέ που κέρδισε την Πεσύκτα κέρδισε μια ομάδα η οποία έχει πολύ μεγάλο μπάτζετ και έτσι μια ομάδα η οποία έχει στόχο να κατακτήσει το Champions League και πρόσεχε ο προμηθεία είχε τραυματία το Λίποβι, ναι. του τραυματίστηκε ο Έλλη μέσα στο παιχνίδι, ο ψηλό και ένα ακόμα έλειπε. Ποιος, και το έλειπε. Τη Τη προηγούμε προηγούμε ποιο του και ο Κατσίβελη το έλειπε. Την προηγούμενη εβδομάδα ποιον κέρδισε. Μέσα στη Γερμανία. Τε δύο εβδομάδε πριν, συγγνώμη. Ο Λίμπια Λιμπιάνα. Ο Λίμπια Λιμπιάνα, ναι. Πο... ποια. Ποχι... Που έχει... Ο Τίνι, ο Λίμπια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι ο προμηθεία. Ναι, σωστά. Τώρα μιλάμε για όνομα. Ναι, ναι. Όχι, είναι. Γενικά ο προμηθεία φίλε νομίζω ότι δουλεύει όπω πρέπει να δουλεύει μια ομάδα που έχει λεφτά. Ακριβώ. Δηλαδή δεν πετάει λεφτά όπου να είναι, έχει σωστή νοοτροπία, έχει ακαδημίε. Τι έφτιαξε πρώτο πρώτο, είδε. Γήπεδο. Γήπεδο. Ε, ναι. Ακαδημίε. Μάλλον πρώτα έφτιαξε τι ακαδημίε. Πρώτα έφτιαξε τι σωστά. Τώρα Με... κάνει το γήπεδο για τι ακαδημίε ή το τελείωσε το ακαδημία. Το τελείωσε αυτό τελείως, που ε... νομίζω μέσα στην πόλη. Έχω πάει σε αυτό είναι που παίζανε βόλεϊ κάποιε ομάδε στην ναι, Πάτρα. Okay. Είναι πιο μικρό, πιο okay. μέσα στην πόλη. Δηλαδή... Το αυτό, έτσι ολοκληρώθηκε. Νομίζω, ναι. Ε. Τίποτα. Το, το έφτιαξε. Mm -hmm. Δεν ήταν ότι δεν υπήρχε. Ξέρεις, το έκανε, το σουλούπουσε. Ναι. Mm -hmm. ε, έχει φέρει προπονητέ, έχει κατεβάσει προπονητέ πολλού μεγάλου στην Πάτρα. Mm -hmm. Δηλαδή δεν πήγε. Ε, φέρνω έναν και φτιάχνουμε ακαδημίες. Ναι. Επένδυσε σε, σε μικρά παιδιά, έφτιαξε σχολεία, κολέγια, κάτι έχει κάνει. Ναι, ναι. Σχεδόν ναι. είχαμε, είχαμε φτάσει να επικοινωνήσουμε, και τελικά δεν πήγα εγώ. Ναι. Γιατί δεν ήθελα να πάω στην πάτρα. Έψαχνε, δηλαδή, όχι να με βάλει προπονητή, θέλει έναν άνθρωπο του μπάσκετ ξέρεις, να κυκλοφορεί μέσα εκεί πέρα. Δηλαδή. Mm -hmm. Mm -hmm. Με την εμπειρία, με αυτά και, και όπω έκανε με διάφορου άλλου ναι. δεν πήγε για έναν, πήγε από 5-6 διαφορετικού. Μίλησε, ναι. γιατί μιλάει μεταξύ μα. Θέλω να σα πω, παιδί μου, ότι ο προμηθεία, αυτά είναι, είναι τα γύρω-γύρω γύρω που τα μαθαίνουν, εξαι, αυτοί που είναι μέσα στο άθλημα. Ακόμα όμω και το κομμάτι τη βιτρίνα που είναι το, το αντρικό, αν εξαιρέσει την πρώτη του σεζόν που, οκ, δεν υπήρχε ο Νιά Α1 ρε παιδί μου και δεν βγήκε η δουλειά όπω θα ήθελε, από εκεί και μετά ο τρόπο με τον οποίο δουλεύει. Δηλαδή, α πούμε, ο προμηθεία έχει τα λεφτά να φέρει ένα ξένο προμηθεία, έχει. Και τα έχει. Ωραία, δεν το κάνει, ρε φίλε. Έχει κάνει τον το γιατρά που τον είχε και όταν ήταν στι μικρότερε κατηγορίε πρώτο προπονητή. Ωραία, τον, τον έκανε εκεί, general τον αρχικά general manager. Δεν βγήκε χρονιά γιατί πήγαν κάποιοι προπονητέ εκεί πέρα που δεν τα κατάφεραν. Ναι. Ε, τον έκανε λοιπόν πρώτο προπονητή τον το γιατρά και βλέπει. Έχει λεφτά να πάρει ξέρω, ένα Αμερικανό που κάνει 300-300 χιλιάρικα. Έχει. Δεν το κάνει όμω. Ή τέλο πάντων θα πάει σε πολύ ψαγμένη επιλογή όταν είναι να δώσει κάποια χρήματα. Δηλαδή αυτό ο Ρίον Μπράουν που πήρε, ο Γουγκάιν ναι, ναι. στην περιφέρεια. Πέρσι, τη ζώνη έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά. Ε, βέβαια, τι. Έτσι. Και είναι παίξο ο οποίο παίζει άμυνα, έχει πολύ καλό σουτ. Ε, Φτιάχνει έχει καλό κορμό κορμί. ελληνικό. Και βέβαια έχει, ο προμηθευτή αυτή τη στιγμή έχει τον μισό, τη μισή εθνική ομάδα. Έστω και την εναλλακτική. Για μένα, για μένα έπρεπε να πάει ο Μαργαρίτη. Παρόλο που είναι εδώ και του πάω και αυτά και τον αγαπάμε του Βαγκέρι και αρχηγάρα και όλα αυτά. Ναι. Αλλά έπρεπε να πάει εκεί. Να κάνει και αυτό το. Την αρπαχτή του. Όχι την αρπαχτή του, την αρπαχτή που το αξίζει. Ναι. Γιατί θα παίρνει σίγουρα τα διπλάσια λεφτά από εδώ. Σίγουρα έπαιρνε περισσότερα. Σίγουρα η πρόταση που είχε ήταν περισσότερα λεφτά του Πάουκ. Ε, το τσίπη ο Τσαϊρέλη. Ο Τσαϊρέλη ήταν στο περίμενε, ξέρει. Ναι, Μόλι ναι. είπε Όχι, μπαμπ, εμφανίστηκε. Ναι. Ε, δουλεύουν αλλιώ εκεί. Ναι. Και επίση είναι για κάτι ρεφίλε το οποίο το συζητούσα με έναν, με έναν άλλο φίλο μέσα στην εβδομάδα. Δεν έχει πιέσει φιλο ο Δηλαδή, να σου πω λίγο κάτι θα χάσει το την έβατα από τον Ολύμπια Λουμπλιάνα. Ωραία. Θα του πει κανένα τίποτα. Στην πάτρα θα του πει κανένα τίποτα. Κέρδισε όμω. Όχι, άλλο, άλλο ναι, έχασε, ναι. έχασε, ο προμηθέα το περιστέρι στην έδρα του. Ναι. Ωραία. Του είπε κανένα τίποτα. Τι να το Καθόλου. πει. Καθόλου. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αν mm. πάω χάσει το περιστέρι, από το περιστέρι μέσα στην έδρα του, τι θα γίνει. Φασαρία. Ε, θα, θα μου πει. Θα μου πεις. 500 άτομα θα, την άλλη εβδομάδα θα είναι θα υπάρχει 150. Θα υπάρχει γκρίνια. Θα υπάρχει γκρίνια. Αυτό σου λέω. Αυτό σου ναι, Αλλά... Είναι και αυτό μεγάλη υπόθεση. Μην ξεχνάμε όμω ότι ο Πάουκ από τότε που έφυγε ο αλεξοπουλο mm -hmm. ο πρόεδρο ο Αλεξόπουλο, ήταν η τελευταία φορά που υπήρχαν και είχε ομάδα ο Πάοκ. Ναι, που διεκδικεί τίτλου. Που λε, ξεκινάει ναι, η ναι. χρονιά και έχω, έχω, έχω τρει στόχου. Ναι. Πρω, πρωτάθλημα Κύπλο, Ευρώπη. Ναι. Έχω τρει στόχου. Final Four. Final Four, εκεί τότε γινόταν Final Four, ναι. δεν ήταν έτσι. Και πρωτάθλημα, τελικό. Δεν, πηγα, δεν βάζαμε πριν τελικού. Βάζαμε πριν ε, για να πάρει λεφτά έξτρα από τον Μπάουκ. έπρεπε να πάρει τίτλο. Ναι. Δε, δε, δεν του συζητούσαν. Δηλαδή υπήρχε κάτι ξένο και λέγανε: μά περάσουμε στου 16. Τι, τι, τι απέναντι στου 16. Ναι. Μόνο και μόνο που το λε έτσι εδώ έφυγε. <laughs> Ξέρει ότι έχουν φέρει ένα Αμερικάνο εδώ πέρα. Τον ανακοινώσαν, τον κάνουν και έφυγε. Τον ε. White. Όχι τον Ράντι White που είχε έρθει. Ένα από την Ιταλία, νομίζω 96-97, αν το θυμάται κι ένα φίλο Πάοξή. Ο οποίο έφυγε. Ε, τον έφερε ο Σέρφ, mm -hmm. ο Τσβίκα. Mm -hmm. Ο Κοσταλά ήταν GM τότε στον Μπάοκ. Mm -hmm. Τον φέρανε, τον πήγαν για να δει δύο βόλτε. Mm -hmm. ε, ξέρεις, τον πήγαν μπουζούγια, γαλλική δική. ξέρεις, να τον ψήσουν. Mm -hmm. Μόλις φτάσανε στο σημείο να πούνε λεφτά, άρχισε να λέει αυτός... Αμα περάσουμε στην επόμενη φάση, άμα περάσουμε στην άλλη φάση, Αν περάσουμε στην <laughs> επόμενη φάση, άμα περάσουμε στην άλλη φάση, Άγιο, Ιδρύα, πάρε τον δρόμο <laughs> σου. Ε, και νομίζω ήταν που πήραμε Μακρέι Ανιστον. <laughs> ε, όχι, πώ τον λέγανε, Ράφαελ Άντισον. Ναι. Άντισον. <laughs> νομίζω δεν ήρθε. Εντάξει, ήρθε στη Θεσσαλονίκη αυτός. Ναι, <laughs> ναι. Ήρθε. Mm -hmm. Με αεροδρόμιο, με φωτογραφίε και τέτοια. Τώρα ποιο ήταν. White, νομίζω το λέγανε. Okay. Που έπαιζε Ιταλία. Okay. Και είχε βγει MVP στην Ιταλία πρώτου rebounders στην Ιταλία. Τεσάρι, έτσι. Ντούκι, θηρίο. Και μετά τον διώξανε. Δηλαδή δεν έγινε βγάλαν ότι είναι τη εκκλησία ή κάτι τέτοια λέγη, <laughs> Δεν κάνει τη Θεσσαλονίκη. Okay. Μια βλακεία okay. τώρα είπαν <laughs> <πανίδε>. οι Μάλιστα. <laughs> Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, ε, στα του αυριανού προημιτελικού, καλύτερα να πάμε μετά ο Διανό, επειδή έχουμε 25. Θα πάμε στο τελευταίο κομμάτι τη. Ε, ο Άρη τι έκανε. Ο Άρη έχασε. Πάλι. Έχασε από τη Λεύσκη. Ε, Το έλεγα εδώ και με το σταμάτη, πότε ήταν Τετάρτη. Δηλώσει έκανε ο Μαέστρο. Χαλαρέ. Τι. Έτσι, όχι, όχι, δεν. Δεν, δεν μα κούφανε πάλι. Ε, Καταρχά έπαιζε με καλύτερη ομάδα την περασμένη Τετάρτη. Ναι, παίζει στο FIBA Europe Cup, okay. Η ομάδα που έπαιζε την περασμένη Τετάρτη, ο Άρη. Από τη Βουλγαρία. Ναι, είχε αρχή, μέση και τέλο. Είχε καναδιώτε κανονικού σουτέρ. Ε, έπαιζε σε ένα καλό τέμπο. Ήταν η καλύτερη ομάδα. Δηλαδή ε, επειδή το παρακολούθησε το παιχνίδι ναι. και έδεσε δικαιότητα ρε δηλαδή ήταν έτσι. η καλύτερη ομάδα. Ωραία. Ξεκάθαρα, δεν είχε να συζητήσει κάτι ε, άλλο. Ε, τώρα που είναι ελεύθερο ο Παπαντονίου, γιατί δεν πάνε τον πάρει ο Άρη. Νομίζω ότι έχει συμφωνήσει. έχει συμφωνήσει. Ας από, από το, reportage το, reportage, το reportage. ρεπορτάζ. Ναι, 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 έτσι βγαίνει. Ε, ή τέλο πάντων είναι κοντά συμφωνεί συμφωνία, να το πω έτσι. Κοίταξε, αυτό είναι, είναι καλό παίκτη. Συμφωνώ. Ο Παπαντονίου είναι καλό, είναι ένα average παίκτη, όπω λέμε, όχι μέτριο, average με τον καλό τρόπο. Άσχετα που το λένε average. Ε, είναι ένα καλό παίχτη. Δεν θα σου κάνει τίποτα. Μπορεί την καλή του μέρα σε καλό παιχνίδι να σου βάλει και μια εικοσάρα με τρίποντα. Είναι ένα πολύ χρήσιμο παίχτη. Είναι χρήσιμο παίχτη, ακριβώ. Είναι, είναι κακό αντίπαλο. Έτσι. Είναι σπαζάρι. Είναι, είναι, δηλαδή είναι είναι αυτό είναι... ο οποίο ρε φίλε χάνει το... το παιχνίδι 8 πόντου και θε να τον βάλει μέσα για να του πει Κάντο λίγο άνω κάτω. Ναι. Αυτή είναι η δουλειά του. Κάνει δηλαδή δηλαδή μέσα στα πόδια σου. Δηλαδή μανουριάζει. Για μένα δεν έπρεπε να φύγει από τον Μπάουκ. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Δεν έπρεπε να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ε, θα μπορούσε να έχει έναν ρόλο στο ΠΑΟΚ τέτοιο. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ τέτοιο παίχτη. Mm -hmm. ο Τέπιτ που πήρε, δεν είναι παίχτη που θα σε κάνει τη διαφορά. Άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα. Όχι άλλα πράγματα. Τι πράγματα. Δεν, δεν, κάνει τα πράγματα που κάνει, που κάνει ο Ρόντα. Ναι, ωραία. Πε μου, Τέπιτ, τι, τι, μπορεί να σε προσφέρει φέτο. Δεν μπορώ να ξέρω. 2018. Δεν Πόσο χρόνο είναι, 33, 34, 35. Ο 54. Τέπα τώρα πρέπει. Ο Τέπα 87 πρέπει να είναι. 87, τέπα, ο... α, έχει ψευδόνιμο. Τέπα, νομίζω Αν δεν κάνω λάθο. Ε, ο Τέπα τρεφέλει καταρχά είναι ένα παίξι που είναι δίμετρο και παίζει άσο 2. Τι ναι. να το ναι. και το άλλο το άσο 2. Είναι σουτέρ. Όχι. Κοίταξα, δει. Είδαμε ότι ο... έλειπε ο δύο παιχνίδια και δεν είχαμε σκόρ από κοντού. Γεγονό. Και έχουμε 8 κοντού. 7 κοντού ο Πάοκ. 7 κοντού έχει. Γιατί 7. 7 είναι. Χάτσε, ε, Χάτσερ, ναι. Κόνιαρης, Γκος, ναι. ε, Αθηναίου, Αθηναίου Ζάρα πέντε. βάλε και τον Τζόουνς, έξι. Ε, και ο Τέπης, τώρα που ήρθε στην πορεία, οκ. Okay. Ναι, και ο έβδομος ήταν ο Παπαντονίου. Ναι. Εφτά. Ναι. Και από αυτούς ποιο μπορεί να σουτάρει? Να σουτάρει. Ο Γκος. Μόνο. Τραματίσει ο Γκος, τι έγινε? Πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα γιατί πλέον ο Χάτσερ δεν είναι. Θεω... Ο Χάτσερ πριν τρία χρόνια που θεωτικά, ήταν 31-32 που μπορούσε. Ναι, ναι, Ο και ο Χάτσερ και Αθηναίο απλά δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει με την ίδια συχνότητα και καλά όσο Εγώ το, το κάνει ο Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει θέμα με τον Αθηναίο. Ο Αθηναίο πρέπει να παίζει. Ο Αθηναίο για να είναι πολύ καλό παίκτη. Mm -hmm. Πάρα πολύ καλό παίκτη. Mm -hmm. Από πέρυσι που Από το πρώτο μάτσο που αποκλείστηκε ο Πάουξ στο κύπελο Ελλάδο από τον Άρη. Mm -hmm. Δεν είχε υπογράψει ο Αθηνίο και φώναζε τον κόλκα εδώ πέρα. Του λέω: Άμα υπογράψει ο Αθηνίο σήμερα το βράδυ, είναι δύσκολα αύριο. Ναι. <laughs> Όχι, δεν είναι. Ρε, είναι και πράγματι αυτό μα πήρε. Ο Αθηνίο είναι καλό, πολύ καλό παίχτη. Και εμεί, και εμείς δηλαδή, και δεν χρησιμοποιείται πολύ. Έχει όμω τον κόλκα, έχει και το χάτσε. Θεωρεί, δεν είναι ότι. Θεωρείς, είναι αυτό που λέγαμε πριν για τον Λάγκφορντ, α πούμε κάτι ανάλογο. Λες, ναι, δηλαδή, ναι, δηλαδή, ο Λάγκφορντ δεν κάνει να παιζει 2 2-3 λεπτά μπε βιε 2-3 λεπτά μπε βιέ. Δεν είναι παίχτη. Θέλει χρόνο έχει, μέσα Θέλει... Είναι παίχτη ρυθμού. Ναι. Θέλει το ρυθμό. Θέλει να κάνει δύο-τρία πάνω-κάτω, δύο, πάνω, δύο ταρζανιέ, πώ το λέμε, δύο, ένα μπάστιμο, ένα τρίποντο, mm -hmm, ένα αυτό. Mm -hmm. Άμα το βάζει δύο λεπτά, τον βγάζει, τον δεν βάζει. Προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει. Το ίδιο είναι και Αθηναίο. Εντάξει, ναι. άλλο επίπεδο ένα, άλλο. Άλλος, okay. αλλά είναι το ίδιο στυλ. Ο Αθηναίο, άμα δεν έχει την μπάλα, να την τριπλάρει, να την... να την έχει στα χέρια του, να την νιώθει, δεν μπορεί να παίξει. Ούτε πάσα μπορεί να δώσει, ούτε να σουτάρει. Άμα την έχει στα χέρια του, είσαι ένα καθαρό playmaker. Οργανωτή, αυτό που δημιουργεί οργανωτής. για την Εγώ ομάδα. Πιστεύω ναι, πρέπει okay. να παίζει 20 λεπτά αυτό μαζί με τον Χάτσερ. Καθαρά όμω, άσο. Mm -hmm. Και να σκοράρει. Όχι, mm -hmm. στη θε... όχι ο Χάτσερ μαζί με τον Αθηναίο. Mm -hmm. Δεν ταιριάζουν αυτοί οι δύο μαζί. Mm -hmm. Γιατί είναι Ναι. ίδιοι. Mm -hmm. Έτσι κι αλλιώ, στο 20ο είναι η μέση όρη. Ε, ναι, πλέον εκεί είναι. Το 20, εκεί... 20 άντε, 22, 23. Και, όλα αυτά, και όλα αυτά γιατί χωρί να ξέρω. Και λάθο να είναι, το παίρνω απάνω μου, δεν με ενδιαφέρει κιόλα. Φταίει ο κόνιαρη. Γιατί έλεγε ο Πάοκ τον κόνιαρη, δεν ξέρω αν το έλεγα, εγώ ήμουν Πάοκ, επειδή ήμουν τώρα ο πρόεδρο, ήμουν ο μπάνε. Που κόνιαρη, έλα εδώ αγόρι μου, υπέγραψε ένα συνένα συνένα συνένα, δηλαδή υπέγραψε ένα προγράψιμο συμβόλαιο για να στηριχτούμε απάνω σου. Ο κόνιαρη γάμπριζε, Όχι, θα δω, θα πάω Αμερική, θα γυρίσω, θα κάνω, θα κάνω νευρίασε ο Πάουκ μαζί του. Λογικά, ξέρει, δηλαδή δεν είναι κάτι κακό. mm-hmm. Mm -hmm. Και, πήγε και πήρε πέντε κοντού. Εφτά. Και με τον Τζόγλα, οχτώ. Μπορεί, φίλε, να βασίσει το κονιάρι. Φίλε, είναι project. Είναι... Ε, εννοείται μπορεί. Ε, ε, εσύ όπω το βλέπει, πιστεύει ότι μπορεί να έχει ένα μπορείς, ρόλο. αλλά mm -hmm. δεν θα πάει να πάρει. Δεν θα πάει να πάρει το χάτσερ. Πρώτο. Δεν παίρνει το χάτσερ. Ναι. Λε κόνιαρη, γκος, παίρνουμε ένα Αμερικάνο από πίσω, παίρνουμε τον Αθηναίο. Παίρνουμε και τον Όντα και είμαστε κομπλέ. Και παίρνει Όχι, τον Όντα. Παίρνει ένα τέτοιον. Ναι. Και είσαι με πέντε. και με το Ζάρα έξι. Mm -hmm. Κατάλαβε, βάζει και το Ζάρα μέσα σε αυτή την εξίσωση. Και έχει έξι κοντού. Άσο δύο και λίγο τρία. Το τρία το καλύπτει λίγο με, με, το Λίνο, λίγο με. τη βρίσκει στην άκρη. Ναι. Παίρνει ένα, ένα Αμερικάνο. Ταλέντο από κολέγιο με 1.000 δολάρια, με 2.000 δολάρια το μήνα. Αλλά αυτό είναι το θέμα, ότι ο Κόνιαρη φταίει. Φταίει. Ξέρεις, άμα υπέγραφε... Κατά και τι έκανε, υπέγραψε πριν, ένα, πριν 20 μέρε, πριν ένα μήνα. Δεν υπέγραψε ο Κόνιαρη. Ναι, ναι. ουσιαστικά η συμφωνία δεν είναι πριν φύγει στην Αμερική, αλλά υπέγραψε ναι, πριν Όχι, πότε έγινε. Πριν, ναι, ναι, πριν λίγο καιρό. Πριν, πριν τόσο πάνω κάτω. πριν ένα μήνα. Τόσο πάνω κάτω. δηλαδή έχασε τώρα. οι δύο θέσει, έχασε 10 λεπτά έχασε ο, ο Κόνιαρη. Παραπάνω. Πόσο παίζει. Για να μπει στατιστικά θα γράψει. Ναι, τα, του... θα, θα ήταν 20 λεπτά σίγουρα. Ναι. Ξέρετε τι διαφορά είναι αυτό, ε, Φυσικά. Ναι. Είναι δύο σουτ, είναι ένα κλέψιμο, ναι. είναι δύο ασίστ, τα 7 λεπτά. Ναι. Συν αυτά που έχει τώρα και πιο πολλή ώρα μέσα, δύο την λάθη, μπάλα. Δύο λάθη παραπάνω, τρία. Εντάξει, και, και τα λάθη, λάθη μέσα, ρε. Ε, ε, δεν είναι οικονομία. Κάποια είναι. στιγμή όμω. <coughs> Κάμια στιγμή είναι αυτό. Τέλο πάντων. Λοιπόν πάμε, πάμε στο αίθουσα και επιστρέφουμε για να τα πούμε εν ώψη του αυριανού πρωιμητελικού. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι εκπομπή. Εδώ πάμε μέχρι και τι 10 ο Παναθηναϊκό. Το καθάρισε το παιχνίδι στο Μαυροβούνιο 67-72. Την Μπουντούζνο γίνεται ματσάρα στην Λιθουανία 74-82. Είναι μπροστά η Ρεάλ, πάει να κάνει το 5-5 και μέσα στο Κάουνο. Ένα πολύ πολύ ωραίο παιχνίδι με πολύ ωραίο ρυθμό, με γεμάτο γήπεδο, με εναλλαγέ στου σκορ. Τώρα η Ρεάλ με την εμπειρία τη έχει πάει να το καθαρίσει. Στην γήπεδο, και τα γήπεδάρα που έχει. Φτιάρα την περίοδο 6-20 το επιμέρου σκορ γιατί η Ρεάλ είναι η Ρεάλ. Είναι πάρα πολύ γεμάτη. Ε, νομίζω ότι και το, το, το κατέκτησε πέρσι. Την έχει απελευθερώσει έχει πάρα πολλού περισσότερου παίχτε τη. Ε, είναι χαμελέον τεστρεφιλή, είναι φοβερό. Και τραυματισμού να έχουν, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ε, και βρίσκουν τρόπο κάθε φορά να, να σκοτώνουν τον αντίπαλο με κάθε τρόπο. Δηλαδή μπορεί να σε ένα παιχνίδι να τρέχουν στον βιασμό. Σε ένα άλλο να βάζουν τρίποντα. Σε ένα άλλο να πασάρουν την μπάλα στη ρακέτα. Πολύ ταλέντο βέβαια. Οι ναι, παίχτε ναι. που έχει. Πρώτον, έχει, δεν έχει 12 παίχτε, έχει 14 παίχτε. Ναι μέσα στο ρόστερ που, tu, ξέρεις, που διαλέγουν, κάνουν, ράνουν έχει καλούς Ισπανούς παίκτες ενώ ο Παναθαναϊκός ας πούμε έχει και τρεις τέσσερις παίκτες που είναι μέτροι δηλαδή ο Παπαγιάννης, ο Αντοκούμπο <σχολεύνη> <σχολεύνη> ο, και Λοντζέσκι μία παίζει, μία δεν, τρία δεν παίζει δηλαδή δεν είναι ενώ η Ρεάλ είναι όλοι <σχολεύνη> και είναι μοναδική ομάδα έτσι <σχολεύνη> <σχολεύνη> η Φινέργα, μπαχτσε, έχει οχτώ παίκτες αυτή είναι αλλά είναι παιχταράδε. Ναι, η Φενέρ δεν έχει τόσο μεγάλο rotation, όντω. Ναι. Η μοναδική ομάδα που έχει τόσο, μεγάλο rotation είναι η Real. Ναι, και, γι' αυτό πέρσι κατάφερε με όλου του τραυματισμού ναι. να είναι super όλη τη χρονιά και στο Final αφού φυσικά να το κατακτήσει. Έτσι. Ε. Πέρσι. Λοιπόν, για πε τώρα αύριο, τι περιμένουμε να δούμε στο, στο Πάο Καεκ. Αύριο μεγάλο παιχνίδι. Mm -hmm. Μεγάλε ομάδε και οι δύο. Ε, νίκες, από νίκες και οι δύο την ΑΕΚ την είδα λίγο πιο καλή ψυχολογικά και τρόπο που έχει δει από πέρυσι. Νομίζω ότι είναι καλύτερη από πέρυσι εγώ. Είναι καλύτερη έτσι. από πέρυσι. Δεν ξέρω αν έχει όχι, τους όχι παίκτες δεν είναι καλύτερη από που... πέρυσι. Ε, μιλάμε, καλά στα πέρσι, Στα ήταν... χαρτιά είναι σίγουρα η ΑΕΚ, καλύτερη. Η ΑΕΚ πέρσι ήταν σούπερ επιτυχημένη, έτσι. Ναι, καλά, μιλάμε, για το... τον μπάσκετ που, έ... που έπαιξε. Αυτό λέμε αν είναι καλύτερη. Δύο τίτλους πήρε. Ε, ναι, φυσικά. Ε, δεν ξέρω αν έχει τους παίχτες που πέρσι Ξέρει, όταν τα χάνανε, ήταν αυτοί οι οποίοι καθάριζαν ο πάντερ, ο Χάρι, ξέρουμε του έχει φέτο. Αλλά σαν ομάδα και σαν νοοτροπία τουλάχιστον, μου φαίνεται πολύ καλύτερη από πέρσι. Το καθάρισε, αλλά πάει. Πήγε στην 11, για σα έβαλα ένα τρίπο το ρούντι πριν. Ναι, το έκανε 76-85, ναι. τώρα κάθομαι Άγιον, τελείωσε. 76-87, ένα και 10 πριν το τέλο. Ε, νομίζω ότι η ΑΕΚ, λοιπόν είναι πιο. Νομίζω ότι είναι και πιο γεμάτη από πέρσι. Πιο γεμάτη, αλλά έκανε δύο-τρει κινήσει, ρε παιδί μου, που δεν στέκουνε τώρα. Δηλαδή στον πασχετικό δικό μου το μυαλό, δηλαδή. Ναι. Τώρα... Αφήνει να φύγει ο Μαυροειδή. νομίζω ότι γίνεται λίγο θέμα με το Σάκο τα φίλε. Έτσι νομίζω. Πρέπει να έχει ένα Ό, θέμα. Ό,τι θέμα και να είχε. Μιλάει η διοίκηση, μιλάει ο προπονητή. Τελείω είσαι παίκτη, ναι. είσαι στρατιώτη. Δεν, έχεις, δεν μιλά, απλώ εκτελεί. Ναι. Και ο Μαυροειδή δεν έχει κανένα χαζού, ούτε κανένα παιδάκι είναι μικρό να πει. Ξέρει να το βουλώσει, δεν μιλάω, δεν λαλάω. Παίρνω τα λεφτούδάκια μου στην ώρα μου, γιατί είναι από τι λίγε ομάδε που πληρώνουν μπραφ και, mm -hmm. και αρκετά. Mm -hmm. ε, Πώ αφήνει αυτό να φύγει, Και Έλληνα και 2-10, 2-12, ξύλο, rebound, ε, 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 εμπειρία. Δε... Πώ τον αφήνει να φύγει, ρε. Ναι. Εντάξει. Οκ, okay. είναι μια. Έχει το χάρι. Πλήρωσε τον μεγάλε. πεχτάρα παιχτάρα αυτό. Άμα δεν πάει NBA. Περίμενε, περίμενε. Και τον. νομίζω πήγε στη δουλειά του Κοστορίτα. Πρέπει να πήγε. Περίμενε το NBA και αυτά, αλλά. Ναι. Τέλο πάντων, okay. Νομίζω ότι είναι πιο, πιο καλή ο Η νίκη του Πάουκ έτσι όπω ήρθε την Τρίτη δεν πιστεύει ότι μπορεί να του δώσει έτσι λίγο όθηση. Γιατί εντάξει. Ένας όταν έρχεσαι από ήττε, οκ. Θέλει ένα πρόξιμο Πάο και ο τρόπο που νίκησε και ο τρόπο που έπαιξε. Που... Ε, δεν παίζει καλά ο Πάουκ. Mm -hmm. Δεν παίζει καλά. το ξέρω που φαίνεται δηλαδή. Δεν, δεν, είναι. Κάνει κοιλιά, δεν κάνει κοιλιά, δεν ξέρω, δεν μπαίνουν τα σου, δεν είναι. Δεν, δεν, παίζουν ωραίο μπάσκετ, δεν, είναι, δεν το ευχαριστιούνται, δεν είναι χαρούμενοι. Mm -hmm με τι νίκε χρειάζεται ένα, καλό μάτζ. Δηλαδή, πώ πώς, πώς χάνει, ξέρω και χρειάζεται ένα μεγάλο σουτ. Έτσι είναι, ναι. Για να ξαναμπεί στο παιχνίδι, για να ξαναμπεί στο όλο αυτό. Έτσι είναι. Mm -hmm. Και ο Πάοκ αυτή τη στιγμή θέλει μια μεγάλη νίκη. Δηλαδή, κοίταξε, κερδίζει αύριο. Αλλάζει όλη η ψυχολογία, για, χάσα, για μένα αλλάζει όλη η χρονιά. Όλος, πάμε. Φυσικά. Περιμένει το Φεβρουάριο γιατί λέ, δεν ξέρω ποιο θα βρει μπροστά σου. Έτσι. Okay, αν πα να παίξει με τον Ολυμπιακό στο σεφ, οκ, okay, ρε φίλε. Ναι. Ακόμα όμω και με τον Ολυμπιακό, στο παλατάκι να παίξει ε, Φεβρουάριο. Έχεις φέρε ένα κίνητρο μέχρι τότε, μεγάλο. Κοίταξε, είναι... δύο είναι οι στόχοι σου στην Ελλάδα. Να είσαι λίγο κολόφαρδο. Σωστά, έτσι. Είναι. έτσι είναι. Στην κλήρωση στο κύπελο mm -hmm. και να πάει να χτυπήσει ε, Final Four Ευρώπη. Που κι αυτό θέλει τύχη και συγκυρία, έτσι. Θέλει, ρε παιδί μου. Yeah. Εντάξει, το ελληνικό πρωτάθλημα, α δεν κάνει. Το έχουν έτσι πω το έχουν ξεφτυλίσει ο Ολυμπιακό και ο δεν, δεν. Γιατί παίζουν δεν ξέρουμε. Ναι. Δώσε ρε Ευρωλίγκα μια τρίτη θέση να τελειώνουμε. Να γίνει λίγο. Να, εκεί θα, θα μπουν ε, 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 σπόνσορες, εκεί θα μπουν πράγματα. Εκεί είναι. Δεν βλέπει τώρα 30 παιχνίδια Ευρωλίγκα. Ναι, ναι τι είναι αυτό. Γήπεδα υπάρχουνε, Παλιά λέγαμε δεν υπήρχαν γήπεδα. Είμαι, παίζουμε στριμώγορα όλοι στο παλέντε σπόρ. Δεν προλαβαίνουν ούτε. Τώρα υπάρχουν παλατάκι, παλέντε σπόρ. Υπάρχουν πράγματα. Mm -hmm. Αεροδρόμια, σημαντικά πράγματα. Mm -hmm. Εγώ πιστεύω ότι ο προμηθεία κρυφά-κρυφά χτίζει πράγματα τώρα. Μπορεί. Γιατί όχι. Για... Ξέσαι... Γιατί να μην τον θέλει η Ευρωλίγα. Η Ευρωλίγα ξέρει τι θέλει. 80%, 70% συγγνώμη, διαρκεία και αεροδρόμιο. Και είσαι υποψήφιο. Mm -hmm. 70% του γηπέδου ε, διαρκείας ε, εισιτήρια συν αεροδρόμιο. International αεροδρομιο mm -hmm. Αυτό είναι. Γιατί δεν μπορεί να είσαι ρεάλ και να παίζεις την Πάτρα λέω εγώ, τώρα και να πάει Αθήνα και να πάρεις λεωφορείο, να παρεις γιώτη, εδώ είμαστε ρεάλ, ρε, ρεάλ αδερφέ, mm-hmm. ερχόμαστε, mm-hmm. Δεν ξέρω έτσι πώ είναι τα πράγματα. Ο Πάου χρειάζεται ένα, ένα μεγάλο παιχνίδι. Έχει την ευκαιρία αύριο. Είναι όλα Μέξει. θετικά. Ναι, έκανε τη μια νίκη που το ήθελε. Εγώ νομίζω ότι. Γύρισαν θα, όλοι. Ναι, θα παίξει, ναι, είναι η πρώτη φορά που προετοιμάζεται για παιχνίδι. Και είναι όλοι. Όλοι μέσα. Ωραία. Και για μένα επίση αύριο μπορεί να παίξει ρόλο και το γεγονό ότι ε, θα πρέπει να είναι και λίγο έδρα το γήπεδο αύριο. Ε, βέβαια πρέπει να Δεν πρέπει. Να... βολεύει με το ποδόσφαιρο κάθεται. Εντάξει, αλλά υπάρχει. σε κάθε περίπτωση είναι ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ ωραία, που σου δίνει τη δυνατότητα να πα στο... στου τέσσερι του... του κυπέλου και να διεκδικήσει ένα τίτλο, ρε παιδί μου. Κοιτάξει. Για μένα δηλαδή, το να είναι έδρα το γήπεδο αύριο, ίσω να, να και πολύ σημαντικό. Και το ντέρμπι τη τελευταία ε, πενταετία είναι πάω ΑΕΚ Έτσι. Είναι. Έτσι. Είναι. Έτσι είναι. έφυγαν όλα τα άλλα τα παιχνίδια, είναι Παναγικό Ολυμπιακό και πάω ΑΕΚ Δεν είναι πάω κάρι, δεν είναι αυτό, δεν υπάρχουν πλέον αυτά. Δεν υπάρχουν. Ναι. υπάρχουν, ναι, αλλά δεν είναι. Ναι δυνατή και οι δύο. Ναι. Τώρα εντάξει. η Άικ με τον Μπάουκ, Πάουκ Άικ είναι παιχνιδάρε. Ναι. Και πέρυσι μην ξεχνάτε ότι ο Πάουκ έρθει φορέ ή πέντε. Τέσσερι φορέ. Είναι ε, και αυτά και τα και περσινά. Έτσι. Και φέτο η Άικ έρθει μια φορά εύκολα τον Πάουκ. Ναι. Στο παιχνίδι του πρωταθλήματο και εύκολα. Ε, εγώ σου λέω ότι. Είναι ερωτηματικό πολλοί ομάδε ομάδες ακόμα, όλες οι ομάδες είναι ακόμα ερωτηματικά, γιατί εντάξει, καινούργοι παίχτες, ευρωπαϊκά παιχνίδια και όλα αυτά, οκ. Okay. Απλά το αυριανό, εγώ νομίζω ότι ο Πάουκ το κερδίσει. Στην πορεία θα έχει την ευκαιρία και ένα στρώσει. Δηλαδή έχει και ένα πρόγραμμα που μετά που είναι λίγο. Βολεύει ρε παιδί μου. θα πάει να παίξει στη Τσεχία με την Οπάβα που. Εντάξει, είναι ομάδα του χεριού του. Μετά έχει την Κίμη εντό έδρα. Δηλαδή μπορεί, αν κερδίσει και αυτό το παιχνίδι, να μπει σε μια σειρά. αυτό, να κάνει, μια ένα, ένα και να βρει ψυχολογικέ σιγά σιγά και να αρχίσει να παίζει καλύτερα. Οι παίχτε, αυτό περιμένουν. Και ο, ο, είδε πριν Λέει, εκεί μέσα άμα είμαι με δυο νίκες, μία νίκη, ξέρεις έτσι τα υπολογίζουν οι προπονητές, τα έξι παίκτες, όχι τόσο πολύ γιατί δεν θέλουν να τους βάζουν άγχος στο κεφάλι τους. Όσο πιο έμπειρος είσαι, τα μαθαίνεις, τα ξέρεις αυτά. Πάπα Θεοδρό τώρα με όλο το team του ΠΑΟΚ, λέει, άμα πάω σε αυτή τη βδομάδα που παίζω κύπηλο με την ΑΕΚ και έχω δύο νίκες στην Ευρώπη. Ναι. Τέσσερι νίκε, τρει νίκε στην Ελλάδα. Αυτό δηλαδή είμαι σούπερ γιατί είμαι από του Σερί. Ακριβώς. Τώρα όμω έχει τρει ήττε ναι. στην Ευρώπη, μία νίκη στο 0. Ναι, θα πρέπει στην Ευρώπη ο Πάο θα πρέπει να κάνει δύο νίκε στα επόμενα δύο παιχνίδια. Στην Τσεχία Ακριβώς. με την Οπάβα και με του Ελβετού εδώ στο Παλαιό. Αλλιώ καλημέρα σα. Αλλιώ μετά σφίγγει αρκετά. Ναι. Έχει πολλά παιχνίδια ακόμα. Έχει πολλά παιχνίδια ακόμα ο Όμιλο. Αλλά αν κάνει το 2 στα 2. Δηλαδή η μία νίκη που ήθελε με την Αντέρ την πήρε. Θέλει άλλε δύο σίγουρα τώρα στα επόμενα δύο παιχνίδια για να είναι ίσα βάρκα ίσα παλιά μετά το 0-3 του, ξεκίνηματο. Απλά το αυριανό παιχνίδι, εκτό ότι φυσικά σου δίνει δυνατότητα αν το κερδίσει να πας ε, να, να διεκδικήσει ένα τίτλο. Έτσι. Η ΑΕΚ πέρσι κέρδισε την έδρα τη στο Παναθηναϊκό και πήγε στο, στο τελικό. Στο ένα παιχνίδι αυτό που λέγαμε πριν. Ε, ναι. Που λε ότι στην Ευρωλίγκα ρε παιδί μου το Final Four είναι άδικο. Ε, στο Κύπρο λοιπόν αυτή την αδικία μπορεί να την εκμεταλλευτεί. Ωραία. <συστά> Γιατί το Κύπρο σου δίνει δυνατότητα με δύο παιχνίδια τρία να πα ένα τίτλο. Ωραία. Εγώ δεν σου λέω ότι είναι εύκολο, αλλά λίγο συγκυρία ρε παιδί μου. Συγκυρία Έτσι. είναι βρέμο. Είναι συγκυρία. Τέλο πάντων. Εντάξει, θα το δούμε. Ε, θα έχει αρκετό ενδιαφέρον το παιχνίδι. Εγώ πιστεύω θα έχει και εικόνα έδρα στο γήπεδο αύριο. Πρέπει να έχει κόσμο. Έτσι, δεν λέω ότι θα έχει 8.000 κόσμο, okay, αλλά νομίζω θα έχει Εικόνα έδρα. Παρότι ξαναλέω, έτσι όπω κάθεται το πρόγραμμα με το ποδοσφαιρικό παιχνίδι, νομίζω ότι πολλοί θα προτιμήσουν να το δουν από τηλεόραση και ε, όχι ναι, να έρθουν να έχουν στον και, τι ώρα παίζει το ποδόσφαιρο παιχνίδι, 4. 4. 4. 4, 6 ώρα παίζει, δηλαδή άλλο το ίδιο το παιχνίδι. Ακριβώ. Τέλο πάντων, θα το... Τι να πω. θα το δούμε. Λοιπόν. Κλείνουμε Γιάννη Γιάννη, αυτό ήταν. Ναι. Α κλείσουμε, φίλε μου. Μιλήσαμε λίγο για μπασκετάκι, μιλήσαμε λίγο για το. Όταν θα έρθει και ο Γκέστα από Δευτέρα, θα σου ξαναπεί εδώ πέρα για τα ποδόσφαιρα. Θα αρχίσαμε τι μου, λέει, έγινε στο για, τον άξονα. για τον άξονα. Εσύ ξέρει τι είναι ο άξονα. <laughs> μου είπε αυτή την παπατή. <laughs> <Πήραινετε>. <laughs> ο άξονα του έστειζε το Όποιο μου λέει που... για τον Μπάουκ, έτσι στον δρόμο, φίλα. Δηλαδή, Γεια σου Γιάννη, πάω. Πα... Ε, ξέρει τι είναι ο άξονα, λέω. <laughs> 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 λέει, ακούμε στην εκπομπή. Ελαι, τι είναι ο άξονα. Είναι σαν αυτό που το, έχεις πήρε, που το είχες πει εσύ ρε φίλε, το μπάσκετ παίζεται και, και, ε, Ναι. Ε, 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 αυτό ήταν, τελείωσε. Κατάλαβες. Το ίδιο κεφαλικό ήταν για σένα αυτό που σου είπε για τον άξο, Εδώ εντάξει. πέρα είμαστε έτσι ναι. και το λέω βάλουμε στην ευθεία ρε ζωγράφησέ του μου. Τι εννοεί. Και μου λέει τα δοκάρια με τα δοκάρια. Και το λέω ρε το θεϊκό ότι εντάξει άρα ο μάτος λέω δεν κάνει να παίζει. Τρολάθη. Του λέω το δεξί εξτρέμια δε πάντων. Ωραία. Λοιπόν, λοιπόν. ακολουθεί Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ εδώ. μέχρι και τις, και τις, 12 αυτά από το εναλλακτικό ντουέτο σήμερα ξανά Δευτέρα εδώ με, με πλήρε team uh, Γιάννης 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 Σταύρος ο πιθαολόγο θα είναι εδώ okay. <laughs> λοιπόν καλό βράδυ καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε Γεια σας παιδιά ευχαριστώ